Νομίζω ότι είμαστε στον αέρα πια, έχουμε βγει σε live, οπότε μπορούμε να σας καλωσορίσουμε στο webinar που έχει θέμα το marketing και τον τουρισμό στην εποχή του 5G. Όπως όλοι θα ξέρετε, το 5G στην ουσία δεν είναι μια απλή αναβάθμιση των δικτύων 4G. Είναι μια τεχνολογία που εμείς θεωρούμε ως game changer, μια τεχνολογία γενικού σκοπού, η οποία αναμένεται να αξιοποιηθεί ευρέως από διάφορες κάθετες αγορές, τα λεγόμενα verticals που λέμε στον χώρο του 5G, όπως τις μεταφορές, τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ αναμένεται ότι το 5G θα επιταχύνει και το ρυθμό ψηφιακού μετασχηματισμού των χωρών. Σήμερα, Άγια, εστιάζουμε σε δύο συγκεκριμένα οικοσυστήματα, στον τουρισμό και στο marketing, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, Αγγελική. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σήμερα η κουβέντα που θα έχουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουν να μας πούνε οι ομιλητές μας, είμαι σίγουρος. Να σας καλωσορίσω όλους. Θα σας παρουσιάσουμε τον καθένα λίγο πριν μιλήσει. Βέβαια, νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν ήδη γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι ομιλητές μας σήμερα και πόσα ενδιαφέροντα πράγματα έχουν να μας πούν. Εστιάζουμε σήμερα στο οικοσύστημα του τουρισμού και στο οικοσύστημα του marketing. Είναι η σύνδεση αυτή που κάνουμε της τεχνολογίας με τον τουρισμό και της τεχνολογίας με το marketing και συγκεκριμένα του 5G και τι πρόκειται να φέρει, νομίζω είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον που το έχουμε σκεφτεί όλοι και γι' αυτό η κουβέντα σήμερα είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο. Καλώς ήρθατε όλοι, εσείς που είστε εδώ μαζί μας και εσείς που μας παρακολουθείτε από το YouTube αυτή τη στιγμή. Είναι το κανάλι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και αμέσως θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Πολυκαλά, για να κάνει ένα σύντομη εισαγωγή, ένα σύντομο χαιρετισμό και να περάσουμε αμέσως στους ομιλητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ στο σημερινό σεμινάριο. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε 4 διακεκριμένους ομιλητές στο χώρο του 5G και του marketing. Έχουμε επιλέξει ομιλητές από όλες τις πλευρές της αγοράς. Έχουμε επιλέξει λοιπόν ομιλητές οι οποίοι είναι στον ακαδημαϊκό χώρο, τόσο στο κομμάτι του marketing όσο και στο κομμάτι της τεχνολογίας, τον κύριο Μπούχαλη και τον κύριο Χατζημίσιο. Έχουμε επιλέξει την πλευρά του δημόσιου φορέα που είναι ο κύριος Καρατζόγλου, ο οποίος είναι διευθυντής της ΕΕΤ, ενός οργανισμού που παίζει σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, και έχουμε και την αγορά, έτσι, την οποία αγορά, το market player, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Μπρούσαλης, και νομίζω ότι όλο το θέμα του σεμιναρίου θα το δούμε από όλες τις οπτικές πλευρές που πρέπει κάποιος να το δει. Στην παρέα μας σήμερα, στην τηλεδιάσκεψη, στο Zoom, είναι και οι φοιτητές μας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, καθώς και οι συνάδελφοί μας, καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν στο μάθημα, ενώ στο κανάλι μας, στο YouTube του τμήματος, το παρακολουθούν οι φοιτητές του τμήματος, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον χώρο του 5G και του marketing. Επομένως, και εγώ αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ομιλίες από τους ομιλητές μας. Στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι. Αυτοί που μας παρακολουθούν από το YouTube μέσα από ερωτήσεις που μπορούν να στέλνουν γραπτός, ενώ αυτοί που είμαστε στο Zoom μπορούμε να απευθύνουμε απευθείας ερωτήσεις στους ομιλητές. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλή ακρόαση, καλή τηλεθέαση. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ομιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Μινάς Καρατζόγλου. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του τμήματος, είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο κύριος Καρατζόγλου έχει μακρόχρονη εμπειρία στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.
Έχει διατελέσει επί μακρόν προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης Αγοράς και του Ανταγωνισμού της ΕΕΤ, ενώ έχει εργαστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εξωτερικός σύμβουλος στην Υπηρεσία Εκδόσεων, καθώς και ως εμπειρογνώμονας. Και επίσης το 2013 διετέλεσε και πρόεδρος του Contact Network του Σώματος των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, το BEREC που λέμε, έτσι. Κύριε Καρατζόγλου, ο λόγος είναι σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου δώστε 2 λεπτά να... Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Ελπίζω ότι θα κρατήσουμε αμύωτο το ενδιαφέρον των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών και όλου του κοινού. Μινάς Καρατζόγλου, λοιπόν, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤ. Και η ομιλία μου σήμερα θα είναι πιο πολύ μια εισαγωγική ομιλία για το νέο κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, τις τεχνολογίες πέμπτης γενιάς. Και θέλω να δούμε λίγο τι προοπτικές και τι προκλήσεις ανοίγουν για την Ελλάδα. 3 πράγματα, λοιπόν, θα αγγίξω στην ομιλία μου. Το πρώτο, να δούμε λίγο τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας. Το δεύτερο, ένα αποτύπωμα του πού βρισκόμαστε. Και το τρίτο, τις νέες, αν και όχι και τόσο, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η κυρία Σγόρα το είπε στο ξεκίνημά της, η τεχνολογία πέμπτης γενιάς δεν είναι απλά μια εξέλιξη, είναι a game changer. Ένας νέος κόσμος που βασίζεται, ας το πούμε, σε 3 πυλώνες. Ο πρώτος είναι οι νέες δυνατότητες που δίνεται στην κινητή ευρυζωνικότητα, όπου οι ταχύτητες αυξάνουν κατά 2 τάξεις μεγέθους σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα, φτάνουν τα 10 Gbps, δημιουργώντας ευκαιρίες για υπηρεσίες, νέες υπηρεσίες, είτε μιλάμε για βίντεο υψηλής ποιότητας, για cloud gaming, για εικονική ή για επεξημένη πραγματικότητα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι το μαζικό διαδίκτυο των πραγμάτων, όπου έχουμε οι τεχνολογίες πέμπτης γενιάς μας δίνουν δυνατότητα να αναπτύξουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό συσκευών σε μία επιφάνεια, αυξάνοντάς το κατά 3 τάξεις μεγέθους. Μιλάμε πλέον για μια τάξη μεγέθους των 1 εκατομμυρίου συσκευών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ παράλληλα μειώνεται στο 1/10 η κατανάλωση ενέργειας. Και τα 2 είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του διαδικτύου των πραγμάτων και του machine to machine και της επικοινωνίας μηχανής προς μηχανή. Οι ευκαιρίες που ανοίγονται εδώ πέρα έχουν να κάνουν με τις έξυπνες πόλεις, με βιομηχανικούς αυτοματισμούς, με την υγεία, δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα αισθητήρων. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι λεγόμενες κρίσιμες επικοινωνίες, επικοινωνίες υψηλής αξιοπιστίας και χαμηλής χρονοκαθυστέρησης, ultra reliable, low latency communications. Με την πέμπτη γενιά η one-way καθυστέρηση, το latency, μειώνεται κατά 1 τάξη μεγέθους και πάμε σε καθυστερήσεις της τάξης του 1 millisecond, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για εφαρμογές, για αυτόνομη οδήγηση, για χειρουργική από απόσταση, για collaborative robotics, εκεί που ο χρόνος μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Σε αυτό λοιπόν το τρίπτυχο, enhanced mobile broadband, massive internet of things, ultra reliable low latency communications, μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές και υπηρεσίες που καλύπτουν όλη την γκάμα της οικονομίας. Μία μικρή σταχυολόγηση, θα μιλήσουμε για τουρισμό. Αυτές είναι ενδεικτικές εφαρμογές που καταγράφει Ernst & Young στη μελέτη προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Νέες υπηρεσίες στον τουρισμό που μπορούν να κάνουν χρήση εικονικής ή επεξημένης πραγματικότητας για να δώσουν μια νέα διάσταση στις ξεναγήσεις.
υπηρεσίες στον χώρο της υγείας, παρακολούθηση ασθενών ή χειρουργική από απόσταση, smart factory, οργάνωση παραγωγής ή ακόμα και για μετακίνηση υλικών στον χώρο μιας βιομηχανίας, smart cars, είτε μιλάμε για αυτόνομη οδήγηση, είτε μιλάμε για συντήρηση οχημάτων, στην αγροτική οικονομία, στον τομέα της ασφάλειας, είτε αυτό αφορά το έλεγχο συνόρων, είτε αφορά ανάπτυξη drones ή αισθητήρων για έλεγχο καταστροφών, για αποτροπή καταστροφών, έλεγχο ατυχημάτων, smart cities για διαχείριση κυκλοφορίας ή μέσω μαζικής κυκλοφορίας, έξυπνα δίκτυα ή έξυπνα λιμάνια. Καθένα από αυτά έχει διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά την ταχύτητα, το throughput, δηλαδή τη μεταφορά δεδομένων, στη χρήση αισθητήρων, μαζική εξάπλωση αισθητήρων ή στο reliability και στο latency. Φαίνεται λοιπόν ότι οι επικοινωνίες πέμπτης γενιάς μπορούν να γίνουν εφαρτήριο για το μέλλον. Για όλες τις χώρες, μετασχηματίζοντας την οικονομία, αλλάζοντας τα μοντέλα που έχουμε σήμερα, εισάγοντας νέα μοντέλα, δημιουργώντας ανάγκες για νέα ταλέντα και νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Η Accenture, σε μία μελέτη της, εκτιμά ότι οι τεχνολογίες πέμπτης γενιάς θα οδηγήσουν σε μία αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ και θα δημιουργήσουν ή θα μετασχηματίσουν 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγώντας σε μία σημαντική επιτάχυνση της ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας που βιώνουμε σήμερα. Σε ελληνικό επίπεδο, η Ernst & Young εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 1-1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεις από τους παρόχους, πλέον τα 370 εκατομμύρια που έχουν καταβάλει για τέλη φάσματος και επιπλέον 3-5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις από τους λοιπούς τομείς οικονομίας για λύσεις πέμπτης γενιάς. Μιλάμε δηλαδή για επενδύσεις που μπορούν να αγγίξουν τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ με ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 έως 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και να δημιουργήσει 50 με 70.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν φυσικό ότι σε αυτόν τον καινούριο κόσμο όλες οι χώρες προσπαθούν να μπουν συντονισμένα, να αναπτύξουν στρατηγικές, να τον αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν καλύτερα και κατά το δυνατόν ταχύτερα. Το ερώτημα είναι τώρα πού βρισκόμαστε εμείς. Και οι προκλήσεις είναι βέβαια πολλές, αλλά εδώ θέλω να εστιαστώ στο θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι η πρώτη ύλη για την παροχή υπηρεσιών πέμπτης γενιάς, το φάσμα. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπιών και Ταχυδρομείων έχει προχωρήσει στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Χορηγήθηκαν δικαιώματα χρήσης για 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης από την πλευρά των παρόχων για άλλα 5. Το είπα και πριν, αυτά πέφεραν 372 εκατομμύρια ευρώ. Οι τρεις πάροχοι κινητής, η Κοσμοτέ, η Vodafone και η Wind, πήραν φάσμα, τους αποδόθηκε φάσμα στις 4 ζώνες που άνοιξαν, στα 700 MHz, στα 2, στα 3,6 και στα 26 GHz. Μαζί με την χορήγηση αυτού του φάσματος, έρχεται παρέα με κάποιες υποχρεώσεις των παρόχων. Υποχρεώσεις οι οποίες για κάλυψη της χώρας, υποχρεώσεις που δίνουν και το στίγμα του που κινείται η ελληνική πολιτεία, τον πύχη της φιλοδοξίας. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη υποχρέωση αφορά την κάλυψη του πληθυσμού, της χώρας δηλαδή, όχι μόνο του πληθυσμού, αλλά και των κυρίων αυτοκινητοδρόμων,
και του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας Πάτρας και Αθήνας Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει απέτηση μέσα σε 3 χρόνια να έχουμε κάλυψη κατά 60% αυτών και μέσα σε 6 χρόνια η κάλυψη αυτή να φτάσει το 90%. Πέραν αυτού, έχουμε πρόσθετη υποχρέωση για κάλυψη συγκεκριμένων κυρίων αυτοκινητοδρόμων, Αττική Οδός, Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός, Μωρέα στην Πελοπόννησο, η Εθνική Οδός Αθήνα-Σαλονίκης Ευζώνων, το δίκτυο της Βόρειας Κρήτης κλπ. Με δίκτυα στα οποία θα παρουσιάζουν μέγιστη καθυστέρηση, one-way latency, 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και εδώ η απέτηση είναι μέσα σε 3 χρόνια οι αυτοκινητόδρομοι αυτοί να έχουν καλυφθεί με δίκτυα 5ης γενιάς τουλάχιστον κατά το 95%. Υπάρχει και μια πρόσθετη υποχρέωση που αφορά συγκεκριμένες δήμους και κοινότητες οι οποίες ονοματίζονται στις άδειες. Είναι περιοχές στις οποίες η Εθνική Επιτροπή Τελπιδιών και Ταχυδρομείων έχει εντοπίσει ότι δεν υπάρχει επαρκή κάλυψη σε δίκτυα τέταρτης γενιάς που να παρέχουν επαρκώς υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Σε αυτές λοιπόν τις κοινότητες, ένας πάροχος σε κάθε κοινότητα έχει την υποχρέωση να την καλύψει με δίκτυο 5ης γενιάς στο 95% μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Δεν το είχαμε συνηθίσει. Η εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ότι η Ελλάδα ακολουθούσε τις εξελίξεις, έτρεχε πίσω από τις εξελίξεις, έτρεχε πίσω από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η εικόνα αλλάζει. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει η μελέτη του ΔΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης 5G readiness, ετοιμότητας δηλαδή για υπηρεσίες 5ης γενιάς, του Digital Economy and Society Index. Τα στοιχεία αυτά είναι παρμένα από την μελέτη του iDate για το Observatory, της 5G Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ βλέπουμε ότι, όπως έχει σήμερα εικόνα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, πολύ κοντά στη Φιλανδία και Γερμανία και αρκετά μακριά από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ο δείκτης αυτός δείχνει την εικόνα του φάσματος που έχει διατεθεί, που είναι διαθέσιμο μάλλον, για χρήση σε υπηρεσίες 5ης γενιάς. Ωραία λοιπόν με το φάσμα, ωραίος εδώ. Πού είμαστε όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, πού είμαστε όσον αφορά τη λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς. Και εδώ έχουμε μια θετική εικόνα. Ήδη 1 μήνα μετά την αδειοδότηση του φάσματος και οι 3 πάροχοι έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις 2 μεγάλες πόλεις, Αθήνα-Σαλονίκη, σταδιακά την επεκτείνουν και επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις. Γίνεται λοιπόν η Ελλάδα μία από τις 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το σύνολο των παρόχων κινητής έχουν ήδη ξεκινήσει την διάθεση υπηρεσιών 5ης γενιάς. Μία άλλη ενδιαφέρουσα εικόνα, γιατί μιλήσαμε για αυτοκίνητα, μιλήσαμε για connected cars, για αυτόνομα οχήματα. Μια άλλη εικόνα λοιπόν είναι οι διάδρομοι, 5G διάδρομοι και κυρίως οι διασυνοριακοί διάδρομοι. Εδώ το βαρόμετρο, το 5G Observatory της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη εντοπίσει 12 διασυνοριακούς διαδρόμους που βρίσκονται όχι σε λειτουργία, πολύ νωρίς, αλλά σε σχεδιασμό. Ένας από αυτούς εμπλέκει και την Ελλάδα, είναι ο διάδρομος που ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και περνάει από τα Σόφια για να καταλήξει στο Βελιγράδι. Η συμφωνία για τον διάδρομο αυτό υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2018 ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, με στόχο να λειτουργήσει για αυτόνομα οχήματα. Υπάρχει σε συζήτηση, υπάρχει και ένας μικρός διασυνοριακός διάδρομος περίπου 8 χιλιόμετρων,
εκατέρωθε των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Εύρο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση όπως τη βλέπουμε σήμερα και μία εικόνα στο τι προκλήσεις έχουμε μπροστά μας. Είπαμε ότι ο κόσμος αλλάζει. Αλλάζουν οι σημερινές αξιακές αλυσίδες, τα value chains, έρχονται νέα μοντέλα. Μιλήσαμε για smart ports, smart factories, smart cities. Όλα αυτά είναι τι, είναι τοπικά δίκτυα. Φεύγουμε συνεπώς από το μοντέλο ενός δικτύου και πάμε πλέον σε πολλά ιδιωτικά τοπικά δίκτυα. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που παρέχονται υπηρεσίες, δημιουργεί νέες αγορές χοντρικής, νέες προοπτικές για παίκτες στην αγορά. Παράλληλα, θα δούμε νέα μοντέλα provisioning και switching. Το σημάκι λοιπόν αυτό που έχουμε, που το παίρνουμε, το βάζουμε στο κινητό μας, σταδιακά θα το δούμε να ενσωματώνεται στο κινητό και οι πάροχοι να εγγράφουν σε αυτό τις πληροφορίες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά. Θα μπορούμε σε ένα τσιπάκι να έχουμε και πολλαπλούς παρόχους. Αν κάποιος μεταβαίνει συχνά στην Τουρκία, μπορεί να έχει ένα παρόχο στην Ελλάδα, ένα στην Τουρκία. Κάθε φορά που περνά τα σύνορα, αλλάζει ο πάροχος και εξυπηρετείται από τον πάροχο της χώρας στην οποία βρίσκεται. Η βασιλεία των δεδομένων συνεχίζεται και επαυξάνεται. Data is the king, data is still the king, data is even more the king. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι παίκτες με σημαντική ισχύ, ιδέες ψηφιακές πλατφόρμες, ενδυναμώνονται. Πέρυσι, το BEREC, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, δημιούργησε το 5G Radar, στο οποίο χαρτογραφεί τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Κάποιες από αυτές είναι άμεσες, θα τις ζούμε το 2021, κάποιες θα εμφανιστούν σε ένα ορίζοντα 3-5 χρονών, κάποιες έχουν ενδιαφέρον για τους ρυθμιστές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως για παράδειγμα προκλήσεις που σχετίζονται με την διεθνή περιαγωγή, κάποιες άλλες, όπως για παράδειγμα ιδιωτικότητα, λιγότερο. Δεν θα τις συζητήσουμε όλες, θα ήθελα όμως να σταχυολογήσουμε κάποιες, να δώσω μία εικόνα πριν οι επόμενοι ομιλητές μπουν σε πιο συγκεκριμένα θέματα για τις δυνατότητες των επικοινωνιών πέμπτης γενιάς. Ρυθμιστικές λοιπόν και πολιτικές προκλήσεις. Η ιδιωτικότητα. Μιλάμε για καινούργια δίκτυα με πολύ περισσότερες δυνατότητες και αυτό σημαίνει με πολύ περισσότερα δεδομένα. Και αυτό, πέραν από τις ευκαιρίες που δημιουργεί, δημιουργεί και ζητήματα για την ιδιωτικότητα που χρήζουν προσοχής. Cyber security είναι πάντα πολύ σημαντική. Στα δίκτυα πέμπτης γενιάς αποκτά ιδιαίτερα αυξημένη χρησιμότητα και για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, αλλά και γιατί πλέον αυξάνει κατά αρκετές τάξεις μεγέθους ο αριθμός των συσκευών και κατά συνέπεια ο αριθμός των σημείων από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει ένα security incident. Οι επικοινωνίες πέμπτης γενιάς, είπαμε, πλέον αποκτούν μια παγκόσμια διάσταση. Μιλήσαμε για διασυνοριακούς διαδρόμους, μιλήσαμε για αντικείμενα από πιθανόν δέματα, για παράδειγμα, που μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Συνεπώς, η ποιότητα της υπηρεσίας και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, όχι πλέον μέσα σε ένα δίκτυο, μέσα σε μια χώρα, αλλά σε πανευρωπαϊκό, σε διεθνές επίπεδο, καθίσταται κρίσιμος παράγοντας. Επίσης, αυξάνει ραγδαία ο αριθμός συσκευών. Μιλάμε για τρεις τάξεις μεγέθους με περισσότερες συσκευές. Αισθητήρες, συσκευές που μπορούν να μπαίνουν σε κάθε συσκευή που έχουμε, σε ψυγεία, στα αυτοκίνητα, στα δέματα, σε προϊόντα. Αυτά δημιουργούν σημαντικές απαιτήσεις για αριθμοδοτικούς σπόρους, κυρίως machine to machine, δηλαδή κυρίως για συσκευές οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αλλά βεβαίως και για αριθμούς κινητής, αλλά και για διευθύνσεις IP. Η περιαγωγή
επίσης αποκτά καινούργιες στάσεις. Τόσο η εθνική περιαγωγή που θα παίξει κάποιο ρόλο στο να αυξήσει την κάλυψη και να μειώσει το αρχικό κόστος επένδυσης σε υποδομές, όσο και η διεθνής περιαγωγή για να καλύψει νέες υπηρεσίες, νέες συνθήκες, επικοινωνίες με σύντομα σύν, για παράδειγμα. Και βεβαίως, η ανάπτυξη υποδομών είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση. Μιλάμε για ραδιοδίκτυα τα οποία θα έχουν throughput που θα φτάνει τα gigabits per second. Εδώ πρέπει να μιλάμε για καινούριες τεχνολογίες, small cell, κεραίες που θα καλύπτουν πολύ μικρές περιοχές και βέβαια αυτό σημαίνει ένα πολύ πιο πυκνό δίκτυο κεραίων και δημιουργεί και νέες προκλήσεις για την αδειοδότηση. Επίσης, τα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων για το backhauling που χρειάζεται να υποστηρίζουν πολύ ψηλές ταχύτητες μέσα στις πόλεις που υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, η ανάπτυξή τους είναι πιο εύκολη, πιο εύλογη, αλλά όταν βγαίνουμε πιο έξω σε πιο αεροκατοικημένες αεροπορικές περιοχές, θα απαιτηθούν κρατικές κοινωνικές ενισχύσεις. Και εδώ βεβαίως αναφέρουμε ότι το 5G είναι ένας από τους τομείς που περιλαμβάνεται στο Recovery and Resilience Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έξοδο από την κρίση. Με αυτά θα κλείσω. Ευχαριστώ και περνάω το λόγο στους οργανωτές και στον επόμενο μιλητή. Αλλά είμαι στη διάθεση για πιθανές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρατζόγλου. Από ό,τι βλέπω στις υποχρεώσεις που έλεγα για τους παρόχους, ακολουθεί αυτό που ορίζει το 5G roadmap, έτσι, δηλαδή για την κάλυψη που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάποιες πόλεις και κατά μήκος κάποιων κοινών δρόμων, έτσι. Αυτά είναι μέσα στις υποχρεώσεις. Βεβαίως. Και στις πόλεις και στους δρόμους και στα σιδηροδρομικά δίκτυα και μάλιστα στους δρόμους με αυξημένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις σε λάτανση. Ωραία. Ήταν και πολύ ενδιαφέροντα γραφικά από το παρατηρητήριο, από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ελλάδα, έτσι σαφώς. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε κάτι. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία, έτσι και αλλιώς θα έχουμε και στο τέλος τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Θα προχωρήσουμε με τον επόμενο μιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Περικλής Χατζημίσιος, που είναι καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με πολύ έντονη δραστηριότητα σε διάφορους χώρους της IEEE, είτε αφορά το κομμάτι της πρωτοποίησης. Να πούμε είναι ότι είναι member του IEEE ComSoc Education Services Board, επίσης member του IEEE ComSoc Standards Program Development Board, του Industry Outreach Board, ότι είναι chair του Communications Chapter και Professional Activities πάλι του IEEE Greece Section. Διοργανώνει με επιτυχία πάρα πολλά συνέδρια, είναι ενεργός στο IEEE Future Networks Initiative. Γενικά, σε θέματα 5G, νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα θέματα που μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χατζημίσιο. Σήμερα θα εστιάσει στο κομμάτι του Internet of Things. Με ακούτε, έτσι? Ναι, λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω αν είναι full screen. Είναι full screen? Ναι, το βλέπω. Ήτανε. Τώρα δεν είναι. Ωραία, ένα λεπτάκι λίγο να το κάνω full screen, γιατί μάλλον κάτι έγινε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, κυρία Σγόρα, για την πολύ θερμή υποδοχή, όπως πάντα, και να ευχαριστήσω και το τμήμα για την ευκαιρία που μας δίνει να τοποθετηθούμε σε θέματα τα οποία δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είμαι στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Μπούχαλη. Έτσι. Δηλαδή, πριν από κάποια χρόνια που γνωριστήκαμε, περίμενα να παρακολουθούμε ένα τις παρουσιάσεις του άλλου, αλλά ποτέ στο ίδιο, και όμως τα έφερε... Έτσι η εξέλιξη των τεχνολογιών και του τουρισμού, αυτά τα δύο πια εδώ και πάρα πολλά χρόνια νομίζω πάνε μαζί. Εγώ θα τοποθετηθώ λίγο όσον αφορά, θα σας πω όσον αφορά κάποια πράγματα σε Internet of Things και έχω βάλει επίτηδες με κόκκινα γράμματα και το 5G, γιατί αυτά τα δύο κατά τη γνώμη μου συνδέονται άμεσα, οπότε το πρόσθεσα έτσι λίγο για να το σχολιάσουμε μετά στο τέλος. Λοιπόν, περνάω το
Προφανώς εγώ θα σας μιλήσω λίγο για εφαρμογές, για τεχνολογίες και για κάποιες ευκαιρίες οι οποίες συνδέονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων και το 5G. Οι διαφάνειές μου είναι στα αγγλικά, όμως εγώ θα μιλήσω στα ελληνικά. Θα δούμε πάρα πολύ σύντομα κάποιες από τις τεχνολογίες οι οποίες συνδέονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων. Και επίσης να σας πω ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αυτό που έχουμε καταφέρει και στα πρώην ΤΕΗ τα οποία αποτελούν το πανεπιστήμιό μας, στο Αλεξάνδρου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, οι συγκεκριμένες διαφάνειες αποτελούν μέρος του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματός μας. Οπότε θέλω να πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι φοιτητές μας είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες του διαδικτύου των πραγμάτων, με τις επικοινωνίες πέμπτης γενιάς. Οπότε αυτό δίνει, όπως καταλαβαίνετε, ένα νομίζω μεγάλο πλεονέκτημα στους φοιτητές μας και μετέπειτα επιστήμονες στον χώρο της πληροφορικής και όχι μόνο. Επίσης, θα αναφέρω κάποιες από τις τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειές μας σε αυτούς τους δύο τομείς, το διαδίκτυο των πραγμάτων και το 5G, και θα κλείσω με δύο διαφάνειες για το πανεπιστήμιο μας. Λοιπόν, νομίζω παρέλκειτο να μιλήσουμε για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Είναι η διασύνδεση όλων των αντικειμένων ή αλλιώς πράγματα, όπως ονομάζουμε, τα οποία ποτέ ίσως δεν φανταζόμασταν ότι θα δικτυωθούν. Και όπως θα δούμε παρακάτω, περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα τις σχολιάσουμε. Περνάω λίγο γρήγορα τις διαφάνειες οι οποίες μας παρέχουν μια εικόνα από τις πιθανές εφαρμογές. Νομίζω πια αυτές οι διαφάνειες δεν χρειάζεται να τις δείχνουμε καν, καθώς όλοι είμαστε πια εξοικειωμένοι με το και έχουμε ακούσει και έχουμε χρησιμοποιήσει και συσκευές οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν σαν Internet of Things. Όπως συσκευές οι οποίες είναι πάνω ή μέσα στο σώμα μας, για λόγους παρακολούθησης κάποιων συγκεκριμένων τιμών που θέλουμε να έχουμε γνώση, και για ιατρικούς σκοπούς, αλλά και όχι μόνο. Οι σένσορες, οι αισθητήρες έχουν γίνει πάρα πολύ μικροί, σε όγκο και σε μέγεθος, και το κόστος έχει μειωθεί πάρα πολύ, οπότε μπορούμε όντως και εμείς να αγοράσουμε πολλές από αυτές τις συσκευές που βλέπουμε εδώ πέρα. Και μάλιστα αυτή η διαφάνεια, όπως πολλές φορές σχολιάζω, είναι αρκετά παλιά. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές είναι πολύ μικρότερες και παρέχουν πια πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Τώρα, εφαρμογές, όπως είπε και η κυρία Σγόρα, τα λεγόμενα verticals του Internet of Things και του 5G είναι όχι μόνο αυτά τα 8 που βλέπουμε εδώ πέρα. Ο έξυπνος τουρισμός, καθώς είναι το αντικείμενο και των επόμενων ομιλητών του webinar, δεν το αναφέρω εδώ πέρα, έχω κάποιες διαφάνειες παρακάτω, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το διαδίκτυο των πραγμάτων απλώνεται σε μία σειρά από περιοχές εφαρμογών. Τώρα, ίσως το πιο γνωστό σε εμάς είναι οι εφαρμογές που έχουν σχέση με τις έξυπνες πόλεις, οτιδήποτε έχει σχέση δηλαδή με τη διαχείριση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Θέμα το οποίο, οι έξυπνες πόλεις είναι θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει, καθώς, όπως γνωρίζουμε, ο κόσμος, ο πληθυσμός της γης έχει συγκεντρωθεί κατά κύριο λόγο σε μεγάλες πόλεις και αυτό αναμένεται να γίνει ακόμα πιο έντονο τα επόμενα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το Internet of Things πόσο μπορεί να βοηθήσει και θα δούμε και πώς συγκεκριμένα γίνεται κάτι τέτοιο. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πιο τεχνολογικά αντικείμενα, θέλοντας να σχολιάσουμε το πώς μας φαίνονται χρήσιμα όλα αυτά εδώ, δηλαδή οι αισθητήρες, οι οποίοι τοποθετούνται στα λεγόμενα things, αντικείμενα, πράγματα, οι οποίοι αισθητήρες μαζί με το think συλλέγουν κάποιες μετρήσεις, οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Μπορεί να είναι από τις μετρήσεις υγρασία, κίνηση, θερμοκρασία ή οτιδήποτε μας ενδιαφέρει. Αυτά συνήθως στέλνονται στο λεγόμενο gateway. Και από εκεί και πέρα, με οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας, πηγαίνουν είτε στο cloud, είτε ας το ονομάσουμε ένα κέντρο επεξεργασίας πληροφορίας, στο οποίο εκεί πέρα γίνονται όλα αυτά τα όμορφα που βλέπουμε στο cloud site. Δηλαδή, η οπτικοποίηση, προφανώς η επεξεργασία της πληροφορίας, αν υπάρχει λόγος για κάποιο alert, για κάποιο συναγερμό, και φυσικά η δυνατότητα η οποία δίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, για να έχουμε δηλαδή και δυνατότητα κάποια εντολής, το λεγόμενο actuation. Και φυσικά στο user side, η απεικόνιση αυτή εδώ σε εφαρμογές προς τους χρήστες. Αυτό είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, η πιο
γνωστή και η πιο η ευρεία τα χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική του διαδικτύου των πραγμάτων. Προφανώς, άμα πάμε, έχω αρκετές διαφάνειες, θα τις περάσω όμως πολύ γρήγορα, γιατί σκοπός σήμερα δεν είναι να μιλήσουμε πολύ τεχνολογικά. Εδώ πέρα μπορούμε να συζητήσουμε για ώρες πιθανότητα το ποια ζητήματα, ερευνητικά ζητήματα, ανακύπτουν από την τοποθέτηση των αισθητήρων. Ζητήματα τα οποία ακόμα και άνθρωποι που έχουν σπουδάσει πληροφορική δεν τα έχουν συναντήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Γιατί, όπως είπαμε, είναι ένα σχετικά καινούργιο αντικείμενο το οποίο, με το οποίο συνδέονται μια σειρά από ερευνητικά ζητήματα. Όπως είναι η δρομολόγηση, κατανάλωση ενέργειας, το πώς θα γίνει η επικοινωνία μεταξύ των αισθητήρων, ώστε να φτάσει τελικά η πληροφορία εκεί πέρα που θέλουμε. Και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε μία σειρά από πράγματα, όπως τα πρωτόκολλα, να ξαναμιλήσουμε για λειτουργικά συστήματα και πάει λέγοντας, καθώς όλα αυτά εδώ δυστυχώς έχουν αλλάξει. Και φυσικά το πού θα γίνει η επεξεργασία της πληροφορίας. Στην προηγούμενη διαφάνεια είδαμε το cloud site και τη λογική του cloud, αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλες λογικές, όπως το να γίνει πιο κοντά στην συσκευή η οποία συλλέγει τις μετρήσεις. Τώρα, πάλι εδώ πέρα δεν θα επεκταθούμε σε διάφορες κατηγορίες επικοινωνιακών πρωτοκόλων. Εδώ πέρα υπάρχει ο διαχωρισμός, ο οποίος για μας έχει μεγάλη σημασία, το short range της μικρής εμβέλειας, της κυψελωτής τηλεφωνίας και των προτύπων, στα οποία εδώ πέρα έχουμε τοποθετήσει το 5G, και μια σχετικά καινούργια κατηγορία, το low power wide area networks, το οποίο περιλαμβάνει ίσως πρωτόκολλα που γνωρίζουμε κάποιοι από εμάς, όπως το LoRa, το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα, και το NB-IoT, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot πρωτόκολλα επικοινωνιών. Τώρα, use cases των 5G, ήδη αναφέρθηκαν κάποια, άρα θα πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα είναι το γνωστό τρίγωνο, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολλές φορές, ώστε να δείξουμε τις τρεις βασικές κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Και φυσικά, εδώ πέρα υπάρχει μια πληθώρα από εφαρμογές, οι οποίες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Προφανώς έχει αλλάξει κάτι από τις προηγούμενες γενιές. Γι' αυτό κιόλας λέμε πέμπτη γενιά και δεν αναφερόμαστε σαν η τέταρτη γενιά, η οποία είναι απλά καλύτερη. Τα requirements, οι απαιτήσεις από τα πρωτόκολλα, αυτά που περιμένουμε από τις καινούργιες τεχνολογίες για να χαρακτηριστούν πέμπτης γενιάς, πρέπει να παρέχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εδώ πέρα το καινούριο, θα μπορούσε να πει κάποιος, είναι κάποια από τα καινούργια χαρακτηριστικά τα οποία δεν είχαμε δει, καινούργιες απαιτήσεις, είναι αυτές κυρίως που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας. Ένα ζήτημα το οποίο σε προηγούμενες γενιές δεν μας απασχόλουσε τόσο πολύ, καθώς οι περισσότερες συσκευές δεν είχαν κάποιο τέτοιο ζήτημα, δεν μιλούσαμε για τόσο πολύ για κινητικότητα των συσκευών και των χρηστών. Ενώ, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, άσχετα άμα υπάρχει COVID, οι χρήστες ακόμα κινούνται και σήμερα και έχουν άλλες ανάγκες. Άρα, προφανώς εδώ πέρα μιλάμε για αντίστοιχες τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την κινητικότητα και τις απαιτήσεις που έχουμε. Αν βλέπαμε τώρα, θα δούμε λίγο πιο παρακάτω, αλλά πολύ απλά να φέρω την τάση που υπάρχει, την πραγματικότητα που υπάρχει, να χρησιμοποιούμε πολύ πιο συχνά το βίντεο, την αποστολή, η λήψη βίντεο, η οποία είναι ένα απαιτητικό μέσο πληροφορίας σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Οι χρήστες έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν έχει σημασία πόσοι χρήστες θα είναι το 2022 ή το 2025. Ο καθένας δίνει μια εκτίμηση, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό εδώ. Μας ενδιαφέρει ότι οι συσκευές θα πολλαπλασιαστούν. Έχουν ήδη, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά στο άμεσο μέλλον θα έχουμε μια μεγάλη αύξηση ακόμα. Και φυσικά, όπως είπαμε εδώ πέρα, έχουμε το παράδειγμα, το οποίο συχνά συζητούμε με τους φοιτητές μας, καθώς είναι. Εδώ πέρα μας ενοχλεί όχι μόνο ο μεγάλος αριθμός των χρηστών, αλλά προφανώς και το τι χρησιμοποιούν αυτοί οι χρήστες. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες άλλες εφαρμογές όσον αφορά τα οχήματα που ακούστηκε πριν από λίγο. Το tactile internet, ζητήματα τα οποία έχουν σχέση, να δείξουμε λίγο αυτή τη διαφάνεια, η οποία είναι αρκετά γνωστή, με τον τηλεχειρισμό, με τις εγχειρήσεις σε μεγάλη απόσταση, δηλαδή με υπηρεσίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις για μικρή καθυστέρηση κατά κύριο λόγο. Δηλαδή για καθυστερήσεις των μιλισεκών πια. Προφανώς πάλι δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε με τις προηγούμενες γενιές, με την τέταρτη γενιά. Άρα μιλάμε για το 5G.
Τώρα, περνάω λίγο τις διαφάνειες που πάλι βλέπουμε κάποιες εφαρμογές οι οποίες ενδιαφέρουν και την Ελλάδα, όπως είναι ο αγροτικός τομέας, με διάφορες τεχνολογίες, κάποιες πιο παλιές, κάποιες πιο καινούργιες. Σίγουρα εδώ πέρα παίζουν μεγάλο ρόλο οι ασύρματες τεχνολογίες, το οποίο, όπως συνήθως το ταυτίζουμε με το 5G, αλλά δεν είναι μόνο αυτό εδώ. Επίσης, ακούμε όρους όπως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, το Industry 4.0, έξυπνα εργοστάσια, αυτόνομα συστήματα, αυτόνομη οδήγηση, μηχανική μάθηση, εφηία κτλ. Και εδώ πέρα έχουμε, θα μπορούσε να πει κάποιος, δεν εμφανίζεται εδώ πέρα το 5G, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο συστατικό όλων αυτών που βλέπουμε εδώ πέρα, ζητήματα όπως και κυβερνοασφάλεια που αναφέρθηκε πριν, το cyber security, augmented reality, πράγματα που όλα νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμα και στον τομέα του τουρισμού και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε συγκεκριμένες εφαρμογές. Τώρα, περνάω λίγο κάποιες διαφάνειες οι οποίες μάλλον θα μας κουράσουν παρά θα μας βοηθήσουν. Ζητήματα, πιθανότητα, τα οποία θα μπορούσαμε εδώ πέρα να συνοψίσουμε και βλέπουμε μια ολιστική προσέγγιση από τη στιγμή που αριστερά, στην αριστερή πλευρά, μαζεύουμε, συλλέγουμε τις μετρήσεις μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουμε στο cloud computing, όπως εμφανίζεται εδώ πέρα, στο οποίο θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία, όπως έχουμε ακούσει, ονομάζονται δεδομένα μεγάλου όγκου, big data, και στο ενδιάμεσο βλέπουμε τις πιθανές τεχνολογίες και τη λογική που ακολουθούμε όσον αφορά τη μεταφορά της πληροφορίας μέχρι το κομμάτι της, μέχρι το μέρος του συστήματος, όλης της ιστορίας, όπως ονομάζω χαρακτηριστικά, το κομμάτι της επεξεργασίας. Έτσι, οπότε, στο τέλος, αυτό που θέλουμε είναι η επεξεργασμένη πληροφορία να φτάσει στο χρήστη, προσωπημένη πολλές φορές, όπως θα δούμε στην τελευταία διαφάνεια που έχουμε για σήμερα. Τώρα, εδώ πέρα θα περάσω λίγο γρήγορα κάποιες πιθανές... εδώ πέρα είναι κάποια use cases τα οποία εμείς ασχολούμαστε και αντίστοιχα use cases θα μπορούσαμε να δούμε στον τουρισμό. Θα αναφέρω στην τελευταία μου διαφάνεια κάποια από αυτά. Όμως, αν προσέξουμε, ίσως εκτός από το Smart Agriculture, όλα αυτά εδώ θα μπορούσαν να είναι στα πλαίσια του Smart Tourism, δηλαδή του τουρισμού, ο οποίος, όταν μιλάμε για έξυπνο τουρισμό, προφανώς αναφερόμαστε κυρίως στην χρήση της τεχνολογίας για την υποβοήθηση και τη μετάβασή του στο λεγόμενο 4.0 πιθανότητα, δηλαδή τον τουρισμό 4.0, όπως ακούμε για Industry 4.0. Εδώ πέρα κάποιες δουλειές οι οποίες έχουμε κάνει και αφορούν τα πλαίσια μιας έξυπνης πόλης, όπως την παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, κάτι το οποίο, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, καθώς έχουμε υπερσυγκέντρωση των ανθρώπων σε μεγάλες πόλεις, οι οποίες πολλές φορές αποτελούν και τουριστικούς προορισμούς. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει, δεν πηγαίνουμε όλοι σε απομονωμένα νησιά ή σε τόπους οι οποίοι έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι ανοιχτοί, δεν έχουν υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, αλλά δυστυχώς σε πολλές μεγάλες πόλεις σε Ευρώπη ή διεθνώς έχουν το πρόβλημα το συγκεκριμένο πρόβλημα της ποιότητας του αέρα. Οπότε μελετήσαμε και μελετούμε, συνεχίζουμε να μελετούμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν και τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεθνώς, αλλά και τις τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκατάσταση των αντίστοιχων αισθητήρων και το πώς το διαδίκτυο των πραγμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει και στο κομμάτι του τουρισμού. Έτσι, έχουμε κάποιες εφαρμογές, οι οποίες τις έχουμε μελετήσει και αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή τη δικιά μας εφαρμογή όσον αφορά το Air Quality Monitoring. Λοιπόν, τώρα, στο κομμάτι της προληπτικής συντήρησης, το οποίο είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο τα έξυπνα εργοστάσια, αλλά μια πληθώρα εφαρμογών, έχουμε διάφορες διπλωματικές φοιτητών μας, οι οποίοι έχουν κάνει και υλοποιήσεις συστημάτων, κυρίως σε software προς το παρόν, αλλά ευελπιστούμε και σε hardware, στο οποίο μπορούν να προβλέψουν πιθανές βλάβες. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε πάλι να το συνδέσουμε και με το κομμάτι του τουρισμού. Αυτό λίγο θέλει σκέψη, για να πούμε την αλήθεια, αλλά καταλαβαίνετε πώς η εφηία μπορεί να
βοηθήσει στο να ανοιχνεύσουμε εγκαίρως πιθανές βλάβες και να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες. Εδώ πέρα έχουμε εγκατάσταση αισθητήρων και συσκευών, οι οποίοι μετρούν συγκεκριμένα πράγματα που έχουν σχέση με την ποιότητα του αέρα μέσα σε ένα ή την γενικώς τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα δωμάτιο, είτε παρακολουθούν κάποιες συσκευές οι οποίες θεωρούμε ότι είναι συσκευές ενδιαφέροντος και σημαντικές για μας. Και μπορούμε να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια το τι μπορεί να, ή ποια βλάβη μπορεί να υπάρξει στο άμεσο μέλλον, συνήθως σε κάποιες εβδομάδες ή μήνες. Τώρα, επίσης έχουμε κάνει κάποιες δουλειές όσον αφορά το κομμάτι της χαμηλής κατανάλωσης, οι οποίες αφορούν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχουμε μελετήσει, κυρίως σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και για βιομηχανικά περιβάλλοντα, αλλά και για περιβάλλοντα τα οποία μπορούμε να βρούμε σε μια έξυπνη πόλη. Άρα πάλι βλέπουμε μια πολύ συγκεκριμένη σύνδεση με τον τουρισμό. Και όταν λέμε πόλη, αναφερόμαστε φυσικά και σε οποιαδήποτε σημεία ενδιαφέροντος θα μπορούσε να επισκεφτεί κάποιος ο οποίος είτε είναι σημεία, τέλος πάντων μνημεία, είτε είναι μουσεία, είτε είναι οτιδήποτε. Τώρα, περνάω λίγο τα τεχνικά εδώ πέρα και να πάμε λίγο στο επόμενο use case. Εδώ πέρα είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Επίσης, αναφέρθηκε το κομμάτι του Smart Agriculture, το κομμάτι δηλαδή της γεωργίας ακριβίας, της ευφυΐας, της χρήσης αισθητήρων και ευφυΐας στον αγροτικό τομέα. Μάλιστα, αύριο τυχαίνει να έχουμε την τελική πιστοποίηση ενός έργου που έχουμε σε έξυπνη σε γεωργία ακριβίας, ένα ερευνό δημιουργό καινοτομό. Οπότε, εδώ πέρα μπορούμε να το φανταστούμε αντίστοιχα τι θα μπορούσε να γίνει στο κομμάτι του τουρισμού. Η ειδοποίηση ή μάλλον η προσωπημένη πληροφόρηση, η πληροφορία για τον τουρίστα, τοποθέτηση αισθητήρων σε σημεία τα οποία είναι όπως τα ονομάζουμε σημεία ενδιαφέροντος και οι καλύτερες υπηρεσίες για κάποιον ο οποίος επιθυμεί κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα βέβαια μιλάμε για εγκατάσταση και ένα σύστημα, μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρες και μπορεί να στον αγροτικό τομέα μπορεί να εντοπίσει κάποιος αγρότης στο αγροτεμάχιό του την έκτασή του, να δει τι συμβαίνει, να δώσει εντολές για πότισμα, για το οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για απόκτηση πληροφορίας και επεξεργασία και το λεγόμενο dashboard, βάζοντας κάποιους κανόνες και προσθέτοντας ευφυΐα. Επίσης, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ένα project το οποίο είμαστε οι coordinators όσον αφορά το κομμάτι των οχηματικών επικοινωνιών. Άρα, τα τρία σενάρια τα οποία εξετάζουμε, οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων και υποδομής και μεταξύ οχημάτων, πεζών ή άλλων αντικειμένων, τα οποία πάλι κινούνται στα πλαίσια μιας πόλης, μιας έξυπνης πόλης. Ευρωπαϊκό project, χρηματοδότησε από τον ορίζοντα. Σκοπός είναι εδώ πέρα, δεν είχαμε σκεφτεί τον τουρισμό να πούμε την αλήθεια, αλλά πάλι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προεκτάσεις, γιατί τα οχήματα, το autonomous driving είναι κάτι το οποίο έρχεται και το 5G αναμένεται να έχει κύριο ρόλο σε αυτό εδώ. Ακόμα ένα project το οποίο και τελευταίο κλείνοντας, όσον αφορά το κομμάτι των 5G επικοινωνιών, είμαστε εδώ πέρα στο Team Up 5G, project το οποίο αφορά τα small cells και το 5G. Πάλι ορίζοντας, χρηματοδότηση από ορίζοντα, έχουμε αυτό εδώ που δεν πρόλαβα να σας δείξω πριν, τα πολύ πυκνά δίκτυα. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πυκνά δίκτυα, γιατί μίλησαμε πριν για πάρα πολλούς χρήστες μέσα σε ένα μικρό χώρο, όπως είναι μία πόλη, ένα κτίριο ή μια σχετικά μικρή περιοχή. Συσκευές οι οποίες δεν είναι μόνο κινητά, άρα πρέπει να βγάλουμε από τη συζήτηση το κινητό και να βάλουμε και άλλες συσκευές, γιατί εκτός από κινητά έχουμε μια πληθώρα συσκευών. Γι' αυτό μιλήσαμε και για το διαδίκτυο των πραγμάτων. Αλλιώς θα μιλούσαμε για τις κλασικές κινητές επικοινωνίες. Άρα, σε αυτό το project μελετούμε αυτό εδώ, το οποίο λέμε πολύ πυκνά δίκτυα. Δίκτυα τα οποία
Προφανώς έχουμε πάρα πολλά verticals εδώ πέρα. Μελετούμε επικοινωνίες μεταξύ drones, μελετούμε αυτό που είπαμε, προληπτική συντήρηση, επίγουσες καταστάσεις και πάει λέγοντας. Έχουμε AR, VR. Εδώ πέρα, αν θέλαμε να συνοψίσουμε τις προκλήσεις, μιλώντας εντελώς τεχνολογικά, τεχνικά, υπάρχει μια πληθώρα από προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται με όλα αυτά που συζητήσαμε. Από τα μεγάλα δεδομένα, από δηλαδή τα δεδομένα μεγάλου όγκου, από την ετερογένεια των δικτύων και των συσκευών. Δεν έχουμε δυστυχώς όλα τα ίδια είδη συσκευών και τις ίδιες και συσκευές από μία εταιρεία ή από ενός τύπου. Και φυσικά εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, εκτός από την ασφάλεια, την οποία σκεφτόμαστε όλοι, είναι η ενεργειακή κατανάλωση, την οποία λαμβάνουμε υπόψη μας όταν σχεδιάζουμε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τελευταία διαφάνεια όσον αφορά το κομμάτι, το πιο μεγάλο κομμάτι της παρουσίασης, είναι αυτά εδώ τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε αυτά εδώ σαν μία διαφάνεια την οποία θα συζητήσουμε μετά τις ομιλίες μας. Όλα αυτά τα οποία είναι καλές ιδέες κατά τη γνώμη μου, μάλλον θα συμφωνήσουμε όλες, γιατί είναι ιδέες οι οποίες, σε όλες αυτές τις ιδέες, είναι πράγματα που θα σκεφτούμε όλοι όταν θα πούμε πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον τουρισμό. Τα έχω εδώ πέρα, θα την διατηρήσω, μάλλον αν θέλετε να σας στείλω και τη διαφάνεια για να τη συζητήσουμε μετά, θα μπορούσαμε να είναι μια διαφάνεια η οποία είναι η αρχή της συζήτησής μας. Και 20 δευτερόλεπτα όσον αφορά το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Σπουδών και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Εγώ είμαι εδώ πέρα κάπου σε ένα από αυτά τα κτίρια, στο κτίριο δεξιά, εκεί πέρα που είναι το αυτοκίνητο δεξιά, αυτή τη στιγμή και σας μιλάω. Το πανεπιστήμιο μας είναι ένα καινούριο πανεπιστήμιο με την παρούσα μορφή του. Έχει, εκτός από τη Θέρμη που βλέπουμε εδώ πέρα τη Θεσσαλονίκη, έχει στη Σύνδο, έχει στη Σέρες Καβάλα, Δράμα, έχει απλωθεί σε ένα μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Εδώ πέρα είναι τα campuses, τα οποία έχει τα κύρια, οι κύριες Πανεπιστημιούπολης. Και εδώ πέρα είναι το συγκεκριμένο τμήμα σχολή, τα μεταπτυχιακά μας, τα οποία υπογραμμίζω ότι είναι όλα στα αγγλικά. Θα δείτε δηλαδή και Smart Cities. Η αλήθεια δεν έχουμε κάποιο μεταπτυχιακό το οποίο να συνδυάζει τεχνολογία και τουρισμό, αν και υπάρχει μεταπτυχιακό τουρισμό στην αδελφή σχολή στο Κέντρο Διεθνών Σπουδών. Όμως όλα αυτά τα μεταπτυχιακά θα μπορούσε να πούμε ότι καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα των τεχνολογιών και κάποιος ο οποίος έχει παρακολουθήσει κάποια από αυτά εδώ θα μπορούσε να έχει μετά να μιλήσει για εφαρμογές στον τουρισμό. Και αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, την οποία σας την θυμίζω, γιατί αυτοί που δεν είσαστε στη Θεσσαλονίκη, ίσως την πεθυμίσατε και ελπίζω να τα πούμε από κοντά σε μία από τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Αγγελική, νομίζω ίσως οι ερωτήσεις είναι καλύτερα να γίνουν στο τέλος, αν μου επιτρέπεις. Νομίζω και εγώ ναι, ότι θα ήταν καλύτερο προς το τέλος, οπότε να συνεχίσουμε μια που ευχαριστώ. Θα κάνουμε λίγο shift στο κομμάτι του τουρισμού. Άγη. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε τους δύο πρώτους ομιλητές, οι οποίοι με πολύ ωραίο τρόπο μας παρουσίασαν την τεχνολογία και μας έκαναν έτσι μια μικρή εισαγωγή στο τι μπορεί να κάνει το 5G. Λιγάκι πριν συνεχίσουμε να συνοψίσω έτσι για τους απλούς χρήστες. Μέχρι τώρα ουσιαστικά, και τα έχω σε bullets συνοψίσει, μιλήσαμε για την τεχνολογία 5G που είναι ένα δίκτυο, μια τεχνολογία δικτύωσης που προσφέρει μεγάλες ταχύτητες, μικρή καθυστέρηση, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν τα πάντα στο διαδίκτυο, όλα, όλες οι συσκευές, να συνδεθούν από παντού, έχει μεγάλη αξιοπιστία και όλα αυτά γίνονται ασύρματα. Άρα, έχουμε αυτή την τεχνολογία που προχωράει και εμείς εδώ τώρα, στο δεύτερο κομμάτι, θα πάμε να συζητήσουμε πώς όλες αυτές οι δυνατότητες μπορούν λιγάκι να εξειδικευτούν στον τουρισμό και στο μάρκετινγκ. Τώρα, να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή μας. Με πολύ μεγάλη χαρά τον παρουσιάζω. Είναι ο καθηγητής, ο κύριος Μπούχαλης,
από το Πανεπιστήμιο του Bournemouth και θα μου επιτρέψει λίγο να πω δύο λόγια για τον κύριο Μπούχαλη, όσοι δεν τον γνωρίζετε. Είναι λοιπόν καθηγητής στο Bournemouth University Business School. Ασχολείται με strategic management and marketing γενικά. Έχει εξειδίκευση και γι' αυτό είναι ένας ο καλύτερος ομιλητής σε αυτό το κομμάτι που μιλάμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Έχει εξειδίκευση λοιπόν στο Information Communication Technology Applications in Tourism. Όταν μιλάμε λοιπόν για τεχνολογία και τουρισμό, σίγουρα έχει πάρα πολλά να μας πει. Είναι ο διευθυντής του eTourism Lab στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth και όσον αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι, είναι Editor-in-Chief του Tourism Review, το Journal in Tourism Review, και μπορείτε να ψάξετε, έχει γράψει 20 βιβλία και έχει πάνω από 250 άρθρα δημοσιεύσεις και είναι ένας από τους most cited authors στο marketing και τον τουρισμό. Αυτά ήταν μόνο λίγα πράγματα για τον κύριο Μπούχαλη. Τον ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία του εδώ και ευθύς αμέσως, αγαπητέ Δημήτρη, σου δίνω το λόγο να μας κάνεις την παρουσίασή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για πολλούς λόγους. Το πρώτος λόγος είναι ότι εγώ είμαι ένα παιδί από το αδελφό Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και όταν ξεκινήσαμε στο Αιγαίο να μιλάμε για τεχνολογία το 80 και μπήκα στο πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που κάναμε για τεχνολογία, η τεχνολογία και το telecommunications ήταν το fax. Η πρώτη τεχνολογία που έπρεπε να μάθω ήταν το Telex με την ταινία και μετά το 1987 η πρώτη ερευνητική μου δουλειά ήταν η επιπτώση των τηλεπικοινωνιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τον Νίκο Τολίτινα, τον καθηγητή μου, και ειδικά για τον τουρισμό. Και η τεχνολογία τότε ήταν, η επανάσταση τότε ήταν το fax. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Από το 1987 και μετά ασχολούμαι μόνο με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, ξέρω μόνο αυτό. Και το ξέρω και λειτουργώ σχεδόν αιμονικά μαζί του. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Καρατζόγλου και ξανασυναντήθηκα με τον Περικλή, γιατί βάλαν πραγματικά το background σε αυτά που θα ήθελα να πω. Αυτό που δεν ξέρω η Περικλής είναι ότι διδάσκω σαν επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο το μάθημα στο άλλο τμήμα, ακριβώς εκεί που είσαι. Και αυτό είναι μια σύμπτωση την οποία δεν ξέρουμε, αλλά διδάσκω εδώ και 4-5 χρόνια στο Διεθνές. Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις, είμαι επισκέπτης καθηγητής στο Bournemouth κι εγώ. Στο Bournemouth, αυτό είναι. Αυτό δεν το... Μάλλον και δεν το ξέρεις και αυτό, έτσι. Άρα χωρίς να ξέρουμε... και έχω τακτορικό από τον Bournemouth. Ο COVID μας φέρνει πιο κοντά, έτσι, μέσω αποστάσεως. Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι που ακούω τεχνολογία, γιατί ο φίλος μου ο Δημοσθένης, ο Μπρούσελης και εγώ έχουμε φάει ένα χρόνο περίπου να κάνουμε το ένα σεμινάριο πίσω από το άλλο για τουρισμό και στρατηγική και μάρκετινγκ και τα λοιπά, και για να σας πω ότι τα έχω πει όλα όσα είχα να πω και είναι χρήσιμο να δούμε λίγο τη στρατηγική που φέρνει η τεχνολογία. Και βεβαίως χαίρομαι πάρα πολύ που είναι τόσοι άνθρωποι που παρακολουθούν και νέα παιδιά και πολλά κορίτσια βλέπω στην τεχνολογία. Παλιά δεν είχαμε κορίτσια, τώρα βλέπω ότι έχετε πάρα πολλές φοιτήτριες και αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα σχεδιάσουν τα πράγματα αλλιώς. Λοιπόν, να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί θα πετάω αγγλικούρες λίγο 30 χρόνια, ειδικά την ορολογία. Ακούστε τι είπε ο Περικλής, τα είπε πολύ καλύτερα. Έτσι το λέμε αυτό, έξυπνη πόλη, wow. Και να σας ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό προκαταβολικά. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλοί κόσμος νομίζει ότι καταλαβαίνει τουρισμό. Έτσι. Και επειδή έχει υπάρξει ο ίδιος τουρίστας, θεωρεί ότι καταλαβαίνει τι σημαίνει τουρισμός. Ο τουρισμός είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη κατάσταση. Δεν είναι μια βιομηχανία, είναι ένα αμάλγαμα πάρα πολλές βιομηχανίες. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι παίρνουμε ανθρώπους σε ένα εχθρικό περιβάλλον.
Εγώ πλέον τον τουρισμό τον ορίζω σαν ένα εχθρικό περιβάλλον. Και βεβαίως όταν ακούμε για τουρισμό, ειδικά σε τέτοια σεμινάρια, θεωρούμε ότι πόσο ωραίο που είναι να πάμε στη Ρόδο, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη και να περάσουμε ωραία. Όμως μιλάμε τη γλώσσα, έχουμε την ίδια σχετικά κουλτούρα, καταλαβαίνουμε το φαγητό, κοντρά ψηλά μπορούμε να επιβιώσουμε. Όταν μιλάμε για διεθνή τουρισμό, όπου ο Αμερικάνος πηγαίνει στην Κορέα και πρέπει να φάει κίμτσι για πρωινό, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα, έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι ο Δημοσθένης θα αναφερθεί στο φίλο του το Χάνς και σε διάφορα άλλα πράγματα σε λίγο. Λοιπόν, έχω αρκετές διαφάνειες, θα τις περάσω πολύ γρήγορα. Ευτυχώς ο Περικλής με βοήθησε πάρα πολύ στο να μην μιλήσω για τεχνολογία, γιατί είπε πάρα πολλά πράγματα για τεχνολογία, οπότε θα τα περάσω σχετικά γρήγορα. Το κακό είναι όμως ότι θα πρέπει να αναφερθώ στον COVID αρκετά, γιατί ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι μια βιομηχανία η οποία έχει πέσει κάτω και θα κάνει 2 με 3 χρόνια να επανέλθει. Έτσι, αυτό είναι η παραλία μας στον Μπόρμουθ. Έχουμε και εμείς πολύ ωραίες παραλίες. Αν ο ήλιος βγαίνει έξω, έχουμε εξαιρετικές πράγματα. Είπε ο Γησίλαος για το Tourism Review, είναι το παλιότερο περιοδικό στον τουρισμό. Ξεκίνησε το 1946, όχι από μένα βεβαίως, αλλά τα 3-4 τελευταία χρόνια το οδηγώ. Και τώρα το μεγάλο μου project για το COVID είναι η εγκυκλοπαίδεια του τουριστικού management και marketing, η οποία έχω φέρει 1.500 καθηγητές από όλο τον κόσμο και φτιάχνουμε ένα τεράστιο αφήγημα, θα είναι 4-5 τόμοι, όπου θα βρούμε όλα τα πράγματα του τουρισμού. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που έπρεπε να κάνω στην εγκυκλοπαίδεια ήταν να φέρω τη σύνθεση του τουρισμού μαζί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μόλις, μάλλον δεν έχει βγει ακόμα, θα βγει το 2022, θα βγει τον επόμενο Γενάρη, αλλά το έχουμε βγάλει ήδη online, για να καταλάβει ο κόσμος όταν μιλάμε για τουρισμό τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που είναι αυτό που μιλάμε για το τουριστικό σύστημα, το οποίο εδώ είναι η περιοχή από την οποία φεύγουν οι τουρίστες και αυτή είναι η περιοχή η οποία πηγαίνουν οι τουρίστες. Και εδώ είναι το Transit Region, είναι η περιοχή η οποία ουσιαστικά κάνει τις γέφυρες. Και μία από τις γέφυρες είναι τεχνολογική, για να βρούμε την πληροφορία. Η άλλη γέφυρα είναι η φυσική γέφυρα των μεταφορών. Αυτό λοιπόν για να δουλέψει το πράγμα έχει πάρα πολλούς διαφορετικούς stakeholders που έρχονται από διαφορετικά πράγματα, πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίοι ουσιαστικά παρέχουν τα έξι αλφα που λέμε στον τουρισμό. Attractions, activities, amenities, accessibility, ancillary services και available packages. Το σύστημα δουλεύει ως εξής. Παίρνει σαν πηγές διάφορα πράγματα, τα οποία είναι είτε περιβαλλοντολογικές πηγές, κουλτούρα, οικονομία, επενδύσεις, εκπαίδευση. Τα περνάει μέσα από όλο αυτό το σύστημα το οποίο πρέπει να λειτουργήσει συνολικά μαζί και τα βγάζει έξω σαν αξία, υπεραξία, την οποία ο κάθε stakeholder, ο κάθε ένας εταίρος θα πρέπει να πάρει τη δικιά του υπεραξία. Ο τουρισμός είναι μια από αυτές τις βιομηχανίες οι οποίες δεν συγχωρούν. Έτσι. Εάν κάνει κανείς αυτοκινητοβιομηχανία ή αν κάνει αγροτιά, μπορεί να μην μαζέψει τα σταφύλια, τις ελιές, τα στάχια για μια μέρα ή για 2 μέρες ή για 5 μέρες και δεν χάθηκε ο κόσμος. Στον τουρισμό, όταν κάποιος έρχεται από την Ινδονησία και περνάει μέσα από το Ντουμπάι, πρέπει να πιάσει το αεροπλάνο τους σε 45 λεπτά. Και αν δεν πιάσει το αεροπλάνο τους σε 45 λεπτά, όλη η αλυσίδα που έρχεται μετά καταστρέφεται. Λοιπόν, είναι πολύ πολύπλοκο αυτό το πράγμα. Και όλο το τουριστικό σύστημα στέκεται πάνω σε αυτό που λέω εγώ, την πυραμίδα. Αυτό είναι ένα καινούργιο κόνσεπτ το οποίο το έβγαλα στην εγκυκλοπαίδεια και η πυραμίδα έχει να κάνει με planning, management και strategy, έχει να κάνει με διοίκηση και προγραμματισμό σε μάκρο επίπεδο, δηλαδή κυβερνήσεις, διακυβερνητικά, το αν έχεις βίζα για να πας σε μία χώρα ή αν επιτρέπεται να πας σε μία άλλη χώρα, όλα αυτά τα πράγματα και πώς προετοιμαζόμαστε για να έρθουν οι τουρίστες, όλα αυτά τα πράγματα είναι στο planning και management του προορισμού. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με την οικονομία και έχει να κάνει με τις αγορές και εδώ
προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει η αγορά, τι θέλουν οι πελάτες, ποιοι είναι οι πελάτες, από πού έρχονται, τι religion έχουν, τι είναι η θρησκεία τους, τι είναι αυτό που αποζητούν. Όλο αυτό δημιουργεί ανάγκες. Έτσι, γιατί αν είναι μουσουλμάνοι δεν μπορείς να τους ταΐσεις χοιρινό. Εάν είναι Ινδουιστές δεν μπορείς να τους ταΐσεις μοσχάρι. Όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές είναι οι τάσεις της αγοράς. Μετά έχουμε ένα σύνολο από εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν και διαμορφώνουν την τουριστική βιομηχανία. Και μετά έχουμε αυτό που λέω εγώ infrastructure, δηλαδή την τεχνολογία, στα οποία αυτά έρχονται όλα και κουμπώνουν για να λειτουργήσουν μαζί. Και κάποιος με ρώτησε, μα γιατί η τεχνολογία είναι το χαμηλότερο επίπεδο της πυραμίδας. Γιατί σκεφτόντουσαν το Μάσλου, είναι το πιο βασικό. Και είπα ότι δεν είναι το πιο βασικό για την δημιουργία της εμπειρίας, αλλά είναι εκεί που στηρίζονται όλα, γιατί έρχονται όλα και κουμπώνουν εκεί. Δηλαδή, αν πέσει το σύστημα, σταμάτησαν τα αεροπλάνα να περπατάνε, να πετάνε και σταμάτησε όλη η διαδικασία του τουρισμού. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πράγμα, το οποίο δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνουν την πολυπλοκότητά του. Και άμα δεν καταλαβαίνεις την πολυπλοκότητά του, δεν μπορεί να το λειτουργήσεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία του συχνά. Θα σας έλεγα, διαβάστε το αυτό, θα σας δώσω όλες τις πηγές, γιατί δεν προλαβαίνω να σας τα πω όλα, αλλά διαβάστε αυτές τις πηγές, έτσι για να καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Λοιπόν, είχαμε τον τουρισμό μας όμορφο και ωραία, πηγαίναμε σε ωραία μέρη, κάναμε ωραία πράγματα, πηγαίναμε στην Κεφαλονιά, πίναμε ρομπόλες, μια χαρά, και ξαφνικά έρχεται το COVID. Και το COVID μας σταμάτησε τα πάντα. Έχουμε 3 εκατομμύρια νεκρούς, έχουμε 142 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ανθρώπους που έχουν έχουν πάθει COVID, αλλά βεβαίως και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω από αυτό, όλους τους συγγενείς τους, όλους αυτούς που δεν έχουν κατορθώσει να κάνουν εγχειρήσεις, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι affected by it. Οπότε είναι πάρα πολύ ο κόσμος αυτός. Στην Ελλάδα γενικά δεν το έχουμε περάσει πάρα πολύ έντονα, παρόλο που λέμε ότι έχουμε κουραστεί και τα λοιπά, έχουμε πολύ λιγότερους νεκρούς από άλλες χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε 130.000 νεκρούς και ίσως έχουμε και πολύ περισσότερους. Και βεβαίως οι καθυστερήσεις που έχουμε σε εγχειρήσεις καρδιάς, καρκίνου και τα λοιπά θα δημιουργήσουν και άλλα δευτερογενή θύματα από τον COVID. Και όπως βλέπετε, το πράγμα προχωράει και δεν τελειώνει, δεν έχουμε τελειώσει. Έτσι. Και επειδή έχουμε και πολλά νέα παιδιά εδώ, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Δεν έχουμε τελειώσει και πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρά πράγματα γι' αυτό. Και βλέπετε τι γίνεται βεβαίως στις διάφορες χώρες. Βεβαίως στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή τα εμβόλια έχουν προχωρήσει, είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Ενώ η Βραζιλία, η Ινδία αυτή τη στιγμή τη φοβάμαι πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Συνήθως μου λένε, μα πρέπει να είσαι αισιόδοξος. Λέω, παιδιά, είναι πόλεμος και όταν είσαι σε πόλεμο δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος, πρέπει να είσαι ετοιμοπόλεμος. Προτιμώ λοιπόν να είμαι ετοιμοπόλεμος και ρεαλιστικός παρά να είμαι αισιόδοξος. Και ο πόλεμος συνήθως αφήνει ερείπια πίσω του και αυτοί είναι οι ήρωες του πολέμου. Και αυτά είναι τα θύματα του πολέμου και έχουμε δει πάρα πολλά θύματα. Βεβαίως όλοι θέλουμε να πάμε πίσω στο 2019. Το 2019 ήταν εξαιρετικό. Είχαμε 1,5 δισεκατομμύρια τουρίστες που ταξιδεύαν παντού, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία κτλ. Βεβαίως είχαμε και άλλα θέματα, κυρίως περιβαλλοντολογικά και πολλά άλλα θέματα με την εργασία, αυτό που λέμε neo-colonialism. Θέλουμε δηλαδή αυτά που γίνονται στο Λαγανά, για παράδειγμα, ή σε κάποιες άλλες περιοχές να γίνονται ή θα πρέπει να γίνονται κάπως αλλιώς. Αλλά είναι μερικά τεράστια θέματα. Αυτό όμως που θα πρέπει να δούμε είναι ότι ο τουρισμός είναι εξαιρετικά ανθεκτικός σαν βιομηχανία. Εδώ βλέπετε ότι από το 90-30 χρόνια ο τουρισμός ανεβαίνει συνεχώς με μια πολύ μικρή ύφεση 4% το 2009 λόγω της οικονομικής ύφεσης και με μια ελάχιστη ύφεση το 2003 λόγω του SARS. Είχαμε λοιπόν 30 καλά χρόνια και ξαφνικά, μπαμ, 75% του τουρισμού πηγαίνει κάτω,
Και ξαφνικά έχουμε ένα τεράστιο θέμα με τον τουρισμό. Τα σενάρια που έχουμε για μπροστά μας είναι μείον 55% στο καλύτερο σενάριο για το 2021, μείον 67% σε πιο χειρότερο σενάριο. Μπορούμε να δούμε και ακόμα χειρότερα σενάρια αν το mutation που έρχεται από την Ινδία αυτή τη στιγμή ξεφύγει εντελώς. Έτσι. Δεν έχουμε καθαρίσει από τον COVID και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο ground zero. Δεν πετάει τίποτα. Αυτό περικλείνει το αεροδρόμιο του Bournemouth, believe it or not. Έχει τόσο πολλά αεροπλάνα της British Airways, με διαφορά όμως ότι δεν πηγαίνουν πουθενά. Είναι παρκαρισμένα εκεί. Και βεβαίως όλοι μας οι ήρωες είναι στην πρώτη γραμμή και προσπαθούν με νύχια και με δόντια κυριολεκτικά να βοηθήσουν τον κόσμο να πετάξει, να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Υπάρχουν, για παράδειγμα, γύρω 40.000 Αυστραλοί, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι έξω από τη χώρα τους. Η Αυστραλία δεν τους αφήνει να γυρίσουν στη χώρα τους. Έχουν αποκλειστεί εκτός Αυστραλίας. Έτσι. Και βεβαίως αυτοί είναι οι ήρωες οι οποίοι προσπάθησαν και το καλοκαίρι και προσπαθούν συνεχώς να ανοίξουν τα πράγματα. Και μέσα σε αυτό, σε όλη αυτή την ιστορία, υπάρχουν και εστιατόρια τα οποία έχουν... Υπάρχει ένα εστιατόριο στο Λονδίνο το οποίο έκανε 100.000 meals φαγητά, τα έχει προσφέρει σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Αυτοί είναι οι ήρωες. Εγώ ήρθα πολύ νωρίς και φώναζα brace για τον τουρισμό και είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ηγεσία και ανθεκτικότητα. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ξεπεράσουμε την κρίση και θα πρέπει, εδώ χρειάζεται leadership. Εδώ χρειάζονται οι δυνατοί άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν έξω και θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Και εδώ συνήθως τα νέα τα παιδιά και τους φοιτητές μου λένε «Μα ξέρεις, εγώ έχω πρόβλημα γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα». Εδώ χρειαζόμαστε την πλάτη. Εδώ χρειαζόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν να κάνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να πάμε στην επόμενη μέρα και να είμαστε όλοι ζωντανοί και να είμαστε εδώ. Λοιπόν, υπάρχει φως στο τούνελ. Και το φως αυτό έρχεται κυρίως από τα εμβόλια και από όλα τα άλλα τα πράγματα, τα τεστ και τις μάσκες και όλα τα άλλα τα πράγματα τα οποία ξέρουμε πώς να το λειτουργήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε όλα τα εργαλεία μας και να τα χρησιμοποιούμε μαζί. Υπάρχει ένας αγώνας ταχύτητας με τα εμβόλια και όποιος κάνει εμβόλιο, εγώ έχω κάνει το πρώτο και περιμένω το δεύτερο και μετά αυτού ξελευθερία για όλους, θα βγούμε έξω και θα πανηγυρίζουμε. Για την ώρα δεν πανηγυρίζουμε ακόμα. Αλλά αν δείτε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βλέπετε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν κάνει τα εμβόλια. Έτσι. Το Ισραήλ πολύ μπροστά, United Arab Emirates, η Χιλή για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, το Bahrain πάει με τα United Emirates και μετά η Αγγλία 63%. Η Ευρώπη γενικά είναι γύρω στο 26-27%, η Ελλάδα είναι 24%. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε με τα εμβόλια, τόσο καλύτερα χτίζουμε ένα τείχος μπροστά στον κορονοϊό. Βεβαίως δεν θα είναι μόνο το εμβόλιο, αλλά θα είναι και το εμβόλιο μαζί με όλα τα άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε. Και βεβαίως μέχρι να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος, έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Γιατί αν δεν εμβολιαστεί κάποιος σε κάποια άλλη χώρα και το φέρει βγαίνει παντού. Μόλις ανακοίνωσε η Βρετανία ότι το Ντουμπάι και το United Arab Emirates, παρόλο που είναι πάρα πολύ μπροστά σε εμβόλια, θα είναι στην κόκκινη λίστα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν καραντίνα. Και ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή η Emirates είναι μια τεράστια εταιρεία και από εκεί περνάει όλος ο κόσμος. Ουσιαστικά δεν το βλέπουν σαν προορισμό, σαν περιοχή, αλλά το βλέπουν σαν hub. Και σαν hub μπορεί να μεταφέρει πράγματα. Αυτά ήταν τα πολύ κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ο COVID έχει βοηθήσει ειδικά τις μεγάλες αγορές να ξαναβρούν τον εσωτερικό τους τουρισμό. Αυτό είναι το Bournemouth και αυτό είναι το καλοκαίρι το Bournemouth. Ξαφνικά βρήκαμε όλη την παραλία του Bournemouth και κάναμε μπάνιο εκεί. Και αυτό είναι το New Forest δίπλα. Και βεβαίως και η Ελλάδα ετοιμάζεται και all you want is Greece and we know that. Και βλέπω και ορισμένα άλλες, έτσι, αυτό είναι μια καινούργια πρωτοβουλία για τις ανθισμένες κερασιές, όπου βλέπουμε ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν καινούργια πράγματα, themes που λέμε, στο marketing, να φέρουν ανθρώπους έξω να δουν την ομορφιά του τόπου τους. Έτσι. Αυτό είναι στην Έδεσα και εκεί κοντά που ανθίζουν οι αμυγδαλιές. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε prioritization τα εμβόλια για τους ανθρώπους του τουρισμού. Η Singapore Airlines το έχει κάνει ήδη. Και αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα διαβατήρια,
του εμβολιασμού και βγήκε και το είπε πρώτος, κερδίζει traction, δηλαδή προχωράει και θα πάει μπροστά. Γίνεται inevitable. Υπάρχει το διαβατήριο του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, το οποίο βάζουμε όλα τα εμβόλια που έχουμε κάνει, όπως το Yellow Fever. Εμείς το είχαμε πάντα, όποιος πάει Αφρική ή σε κάποιες χώρες της Ασίας, ήταν πάντα. Αυτά είναι τα τρία μου διαβατήρια και έπρεπε να τα έχω πάντα μαζί. Μετά το Storm έρχεται η άνοιξη και βεβαίως ευτυχώς το COVID δεν μας έχει χαλάσει το τουριστικό προϊόν και την εμπειρία την οποία έχουμε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω στο 2019, αλλά στο 2022, 2023 και 2030. Με εσάς που είσαστε τεχνολόγοι, καταλαβαίνετε ότι πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία και το digitization την τελευταία χρονιά. Έχουμε γιαγιάδες οι οποίες λένε ιστορίες στα παιδάκια, στα εγγόνια τους, στο Skype. Μάθαμε ξαφνικά να χρησιμοποιούμε Zoom. Όλα αυτά τα πράγματα προχωρήσαν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό που βλέπω μπροστά είναι ότι τελειώνει το planning και ξεκινάει το agility. Δεν ξέρω πώς το λέτε το agility. Εξυπνάδα, ίσως να είναι εξυπνάδα. Όπου... ειδικά οι λαοί οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν έτσι λίγο με καπατσοσύνη και την τελευταία στιγμή, δηλαδή το ελληνικό improvisation, κερδίζει πόντους. Οι Βρετανοί φίλοι μου είναι αδύνατο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να προγραμματίσουν πού θα πάνε διακοπές 8 μήνες πριν. Ούτε ο Χάνς που θα σας πει ο Δημοσθένης σε λίγο. Όμως ο Έλληνας, ο οποίος κλείνει διακοπές για να πάει την επόμενη εβδομάδα, είναι στο στοιχείο του. Και άρα εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα. Είναι το beginning of the agility που λέμε. Και για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε ανθεκτικότητα με το resilience μέσα από smart και agile systems. Θα σας φέρω λοιπόν τώρα στην τεχνολογία. Συγγνώμη που σας έκανα το γύρο του τουρισμού σε 80 μέρες, σε 30 slides, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε λίγο γιατί πράγμα κουβεντιάζουμε για τουρισμό. Γιατί είναι πολύ, πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι. Η τεχνολογία λοιπόν φέρνει ένα σωρό από καινούργια εργαλεία. Εγώ έχω 35 χρόνια σε αυτό το χώρο, το οποίο ψάχνω συνεχώς ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την παραγωγή υπεραξίας. Τόσο για τους πελάτες, όσο και για τη βιομηχανία. Και θα δείτε κάποιες από τις δημοσίευσεις για να καταλάβετε τι λέμε. Όσον αφορά το COVID, track and trace, όλες αυτές οι εφαρμογές οι οποίες βγήκανε και ειδικά στις ασιατικές χώρες και κυρίως στην Κίνα, στο οποίο παρακολουθούνται τα πάντα βεβαίως, και είχαν πολύ γρήγορα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους τεχνολογία για να καταλάβουν πού είναι τα κρούσματα, να περιορίσουν κατά περιοχές, και να φέρουν πολύ δραστικά μέτρα έτσι ώστε να μειώσουν τα πράγματα. By the way, η Κίνα σχεδόν έχει τελειώσει με τον COVID. Έτσι. Έχει ελάχιστα θέματα COVID πλέον και η οικονομία της και η αγορά της πάει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί το αντιμετωπίσαν πάρα πολύ γρήγορα και τεχνολογικά. Είχαν λοιπόν τα applications τα οποία είχαν πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Αν ήταν πράσινο μπορούσε να πάει οπουδήποτε. Αν ήταν κίτρινο δεν μπορούσε να πάει σε ορισμένα μέρη. Και αν ήταν κόκκινο ήταν σε καραντίνα. Και αυτό ήταν μια καθημερινή διαδικασία σε οποίες 6 φορές την ημέρα έπαιρνε να στείλει report το αν έχει πυρετό, πού έχει πάει και βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα. Τα κινητά ήταν trace το που είχαν πάει, οπότε είχαν να κάνουν με proximity και το βλέπαν πάρα πολύ γρήγορα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσουμε τελικά το Digital Green Certificate, το οποίο θα έχει να κάνει με το αν έχει κάνει κανείς το εμβόλιο, αν έχει negative test ή αν έχει περάσει το COVID, δηλαδή αν έχει ανοσία, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε το να κυκλοφορήσουν έξω. Αυτό που υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, οι οποίες κοίταζαν το αν πραγματικά το social distancing, η απόσταση δηλαδή, κρατιόταν. Έτσι. Φυσικά δεν θα γινόταν σε κάποιες από τις πλατείες που βλέπω στην Ελλάδα που πηγαίνει όλος ο κόσμος και κάνει ό,τι δεν κάνει, γιατί αμέσως η απόσταση έδινε σήμα στις αρχές για να δουν το αν θα έπρεπε να επέμβουν και να κάνουν κάποια πράγματα εκεί.
Όσο αφορά τον τουρισμό, η IATA φέρνει το Travel Pass Application, το οποίο θα έχει πληροφορία ειδικά για, για τα θέματα υγείας και για το αν έχεις κάνει εμβόλιο, το οποίο θα μπαίνει μαζί με το εισιτήριο μαζί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το εισιτήριο έχει το Travel Information, έχει το PNR, δηλαδή το Passenger Locating Number, έχει τα segments που πας, τι κλάση έχεις και τα λοιπά. Το δεύτερο κομμάτι έχει το security, ποιος είσαι, τα αυτοπροσωπεία και αν έχεις το δικαίωμα να ταξιδέψεις ή αν σε ψάχνουν. Και το τρίτο κομμάτι το οποίο θα είναι, ουσιαστικά θα είναι οι θέματα υγείας. Ο πρώτος ταξιδιώτης που πέταξε ήταν στις 17 Μαρτίου του 2021. Πέταξε με την Singapore Airlines 308 από το Σιγκαπούρι για το Heathrow και ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε αυτό το, όχι μόνο σε πιλωτικό επίπεδο, αλλά το χρησιμοποίησε για να μην κάνει καραντίνα και να μπορεί να φύγει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πάρα πολλές από αυτές τις εφαρμογές. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κινητό γίνεται remote control των πάντων. Έτσι. Οπότε αυτό που θα γίνει είναι ότι τα κινητά θα επικοινωνούν με τα ξενοδοχεία, με τα room service, με την τηλεόραση, θα κάνουν όλο, θα είναι το remote control of life. Βεβαίως αυτό δεν είναι καινούριο. Για μας που πηγαίνουμε στην Κίνα και σε Κορέα και σε διάφορες άλλες χώρες, αυτό τα δύο τελευταία χρόνια για να παραγγείλεις ένα εστιατόριο, σκανάρεις ένα QR code, σου βγάζει το μενού και παραγγέλνεις το μενού. Το πληρώνεις online πάνω στο κινητό με Alipay και απλά το φαγητό σου έρχεται. Δηλαδή δεν υπάρχει το μπλοκάκι που έρχεται ο σερβιτόρος και παίρνει. Απλά αυτά η χρήση της τεχνολογίας επισπεύεται λόγω COVID και θα γίνει πολύ πιο γρήγορο. Τώρα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και η έρευνά μου επικεντρώνεται είναι σε αυτό που λέμε real-time tourism, context-based και nowness. Γιατί μέχρι τώρα, όταν μιλάμε για τουρισμό και τεχνολογία, ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται για reservation systems, σκέφτεται για information search, ουσιαστικά δηλαδή όταν κάθομαι στο σπίτι μου να ψάξω να βρω το πώς θα πάω στη Γιουβάσκυλα, στη Φιλανδία. Έτσι. Εάν έχεις πάει στο παρελθόν, έχεις ένα πλεονέκτημα γιατί καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Αν είσαι αυτό που λέμε destination naive, δεν έχεις ξαναπάει ποτέ, δεν ξέρεις τίποτα για το μέρος, πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι παλιά ψάχναμε. Τώρα ο περισσότερος κόσμος αυτό που κάνει είναι χρησιμοποιεί το κινητό του για τα πάντα. Ψάχνει on the go. Έτσι. Αυτό λοιπόν που με ενδιαφέρει εμένα είναι να του δώσω real-time context-based now service. Και να κάνω τη συνδημιουργία αξίας, να το κόψω το τουριστικό προϊόν επάνω του. Εάν πάει με παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό αν πάει με τη φιλενάδα του ή με το φίλο του, ή αν πάει με τη μαμά του, ή αν θα πάει με κάποιους άλλους ανθρώπους να δούνε football, έτσι, Οπότε, καταλαβαίνοντας το context, ξεκινάνε ένα σωρό από καινούργια πράγματα. Λοιπόν, αυτό που λέμε για smartness, το smartness takes advantage of interconnectivity, μιλάω αγγλικά, συγγνώμη, ο έξυπνος τουρισμός ουσιαστικά κάνει βελτιστοποίηση του δικτύου, φέρνοντας όλους τους stakeholders, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάτι να κάνουν με τον τουρισμό και βελτιστοποιούν την παροχή αξίας εκείνη τη στιγμή για όλο το δίκτυο. Αυτό είναι τελείως πρωτοποριακό, γιατί μέχρι τώρα ο κάθε ένας κοίταζε την πάρτη του, έτσι, το κάθε εστιατόριο κοίταζε πώς θα βελτιώσει τη δικιά του την δουλειά εναντίον του ανταγωνιστή του, τον οποίο έβλεπε την επόμενη πόρτα. Εδώ μιλάμε πώς θα κάνεις βελτιστοποίηση όλου του συστήματος και όλης της κοινωνίας, έτσι ώστε να τα φέρεις αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά publications, είναι αυτό που έχω βγάλει στο δικό μου το περιοδικό, αλλά ήταν τα 75 χρόνια και βγάλαμε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα άρθρα γι' αυτό και θα τα βρείτε όλα εκεί. Αυτό που χρησιμοποιούμε λοιπόν είναι δίκτυα, είναι το Internet of Things, ο Περικλής το έλεγε κάπως πολύ καλύτερα, είναι όλα αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούμε στο Internet of Things για να συνδημιουργήσουμε εμπειρία. Δεν είναι μόνο εμπειρία και αξία για έναν, αυτό είναι το εύκολο. Να συνδημιουργήσεις αξία και εμπειρία για όλους μαζί, οι οποίοι τυχαίνει να βρίσκονται σε ένα προορισμό,
Αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Θέλει ψυχολογία, θέλει οικονομία, θέλει κοινωνιολογία, θέλει πάρα πολύ. Είναι πολύ multidisciplinary approach για να το καταλάβουμε πώς δουλεύει αυτό. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να εξηγήσω το τεχνολογικό κομμάτι, αλλά όλες οι τεχνολογίες μας φτιάχνουν καινοτομίες. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν είμαι τεχνολόγος, αυτό το αφήνω σε εσάς. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η καινοτομία και πώς θα τη φέρω την καινοτομία στην αγορά. Έτσι ώστε να φέρω από τη μια μεριά τους suppliers, αυτούς δηλαδή που φτιάχνουν την υπηρεσία, και από την άλλη μεριά τους καταναλωτές. Πέστε μου αν βγαίνω εκτός χρόνου για να τρέξω. Και ουσιαστικά ένα smart σύστημα αυτό που κάνει είναι παίρνει input, δηλαδή παίρνει πληροφορία από όπου έρχεται, δεδομένα, τα αναλύουμε δυναμικά σε real time και μετά βγάζουμε αποτελέσματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αξία για όλους τους stakeholders, δυναμικά όμως. Δηλαδή δεν έχει νόημα να δω τι συνέβη με τους τουρίστες που πήγανε στην Κέρκυρα 3 μήνες πριν. Δεν είμαι ιστορικός. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι σήμερα το απόγευμα, έτσι, τι μπορώ να κάνω για να γεμίσω το εστιατόριό μου, το ξενοδοχείο μου, το μπαρ μου, το καράβι μου, σήμερα το απόγευμα, σε 2 ώρες. Και τι θα πρέπει να δώσω στο Ιαπωνέζο, στα Ιαπωνέζικα, versus των Φιλανδών στα Φιλανδικά, γιατί είναι αυτός εκεί, τι είναι το δικό του το context και τι θέλει να βγάλει από αυτό. Θα σας δείξω, αυτό είναι από το Δημαρχείο της Κορέας, είναι από το smart, τον εγκέφαλο της Σεούλ κατά βάση. Είναι το κέντρο που ελέγχει όλη τη Σεούλ. Έχει 40.000 κάμερες που φέρνουν feed μέσα και ελέγχουν τα πάντα, έτσι. Όπως βλέπετε, είναι όλα, έχουν εικόνα από παντού και συνδυάζουν όλη την εικόνα και καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει σε όλη τη Σεούλ. Ανάλογα με το τι συμβαίνει, έχουν διαφορετικά επίπεδα alarm και εάν είναι όλα καλά πάμε στο μπλε, εάν τα πράγματα αρχίζουν και είναι λίγο πιο πολύπλοκο πάμε στο πράσινο και όταν γίνονται επικίνδυνα φτάνουμε στο κόκκινο. Και εδώ έχουν όλες τις φυσικές καταστροφές, τσουνάμι, σεισμούς, καταποτισμούς, ό,τι μπορεί να συμβεί, το ελέγχουμε μαζί. Και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο βλέπει το πόσοι άνθρωποι είναι σε κάθε λεωφορείο. Αυτό είναι μια λεωφοριακή γραμμή και ελέγχουν πού είναι το πρόβλημα του λεωφορείου, της γραμμής, και αν όπου είναι κόκκινο είναι overcrowded. Οπότε πρέπει να φέρουν καινούργιο λεωφορείο ή να μειώσουν το πρέσο, την πίεση που έχει σε αυτό το σημείο. Όλα αυτή η πληροφορία, όπως βλέπετε, είναι δυναμική και όλα αυτό δημιουργεί ανάγκες σε λήψη απόφασης δυναμική. Δηλαδή, εάν το λεωφορείο, αν δει ότι σε αυτό το κομμάτι της γραμμής το λεωφορείο είναι πάρα πολύ γεμάτο και το ελέγχει με το πόσοι άνθρωποι μπαίνουν, πόσοι άνθρωποι κάθονται γιατί έχει στήρα κάτω από την καρέκλα, φέρνει άλλο λεωφορείο για να πάρει το pressure από εκεί, έτσι, σε δυναμικό χρόνο. Λοιπόν, το real time έχει να κάνει με το location, έχει να κάνει με το mentions, πόσοι άνθρωποι σου μιλάνε, έχει να κάνει με το hashtags, τα θέματα, έχει να κάνει με sentiment ανάλυση, η οποία στον τουρισμό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά όταν χρησιμοποιούμε ηρωνία. Δημήτρη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά θα επακολουθήσει και συζήτηση έτσι κι αλλιώς, οπότε... Ναι. Συνέχισε όσο μπορείς... Πιο συνοπτικά. Ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει με το now. Έτσι. Και οπότε, όταν καταλαβαίνουμε λοιπόν το now, το τώρα, φέρνουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Και αυτό είναι το Μάριο, τα ξενοδοχεία του Μάριο, δεν θα το δείξω αυτό το βίντεο, οι οποίοι εξηγούν ακριβώς το πώς το κάνουν με τα 5 live, έχουν 5 live studios που ελέγχουν ανά 24 ώρο από όλο τον κόσμο το τι γίνεται κοντά σε ένα Μάριο του ξενοδοχείου. Θα σας αφήσω με αυτό, το οποίο έχει να κάνει αυτό που λέμε με το nowness. Μέχρι τώρα είχαμε
Αυτό που λέγαμε είναι ότι για να κάνεις στρατηγικό πλεονέκτημα έπρεπε να κάνεις ή διαφοροποίηση από εδώ ή έπρεπε να κάνεις, διαφοροποίηση με βάση την τιμή. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι κάνεις διαφοροποίηση με βάση τον χρόνο. Και ο χρόνος απαιτεί instant gratification. Αυτό που λέμε πρέπει να σου δώσω απάντηση και πρέπει να σε ικανοποιήσω σε πραγματικό χρόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να καταλάβω τι θέλεις αυτή τη στιγμή και να στο φέρω. Έτσι. Και αυτό γίνεται, είναι data driven, δηλαδή βλέπουμε τα δεδομένα. Είναι consumer centric, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε τον πελάτη σε πολύ μεγάλη ανάλυση και να καταλαβαίνουμε γιατί ο πελάτης θέλει αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή. Είναι, κάνει experience enhanced, δηλαδή βγάζει την εμπειρία μπροστά σε πραγματικό χρόνο και συνδημιουργεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνδημιουργεί εμπειρία. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, το ambient intelligence είναι αυτό που έρχονται όλα τα συστήματα μαζί, είναι όλα συνδεδεμένα και όλα αυτά δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο για να κάνουν αυτό. Και αυτό που έχουμε είναι human to human interaction, το οποίο είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν μαζί και eventually μιλάνε και τα robots μεταξύ τους. Δηλαδή θα αρχίσουμε, υπάρχει συνομιλία μεταξύ machine to machine σε robot και machine to machine learning. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα θα έρχονται μαζί για να ικανοποιήσουν τον πελάτη σε πραγματικό χρόνο. Ο πελάτης λοιπόν θα είναι κινούμενος, γιατί είναι τουρίστας, άρα κινείται. Όλες οι συσκευές θα μιλάνε μεταξύ τους, τα έχουμε λύσει αυτά, αλλά θα ξέρουμε το τι θέλει ο πελάτης μέσα από το δικό του το context και το πώς θα πρέπει να το δώσουμε στη δικιά του τη γλώσσα, στο δικό του επίπεδο, με το χρόνο που έχει κτλ. Λοιπόν, τα robots έρχονται και βεβαίως τα robots δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει στο πολύ μακρινό χρόνο. Αυτό είναι ο φίλος μου που συνάντησα στο New Century Grand Hotel στη Χαντζό στην Κίνα πριν από 1,5 χρόνο, όπου με ακολουθούσε παντού βεβαίως γιατί έφερε διάφορα πράγματα και γίναμε φίλοι, γιατί αυτός μίλαγε αγγλικά ενώ οι Κινέζοι δεν μιλάγανε. Και είπε και ο Περικλής προηγουμένως για αυτόνομα, αυτοκίνητα και γενικά devices. Με self-driving, εκεί θα είναι το μεγάλο το θέμα πλέον, γιατί δεν θα χρειάζεται να ξέρουμε πού να πάμε και τι να κάνουμε, αλλά θα μας πηγαίνει το αυτοκίνητο. Και το καινούργιο μου βιβλίο που βγαίνει τώρα είναι της gamification, δηλαδή πώς θα χρησιμοποιούμε gamification για τον τουρισμό. Και αυτό θα βγει τώρα σε κάνα δύο μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε για το χειρότερο και να ελπίζουμε για το καλύτερο, ειδικά οι άνθρωποι του τουρισμού. Και αυτές είναι αρκετές από τις δημοσιεύσεις οι οποίες είναι σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πήρα παραπάνω από το χρόνο σας, αλλά νομίζω ότι για να φέρουμε μαζί τον τουρισμό και την τεχνολογία θα πρέπει να καλύψουμε αρκετές γέφυρες, ειδικά σε ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με τεχνολογία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπούχαλη για την εξαιρετική ομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια και λίγο αργότερα στη συζήτηση να μιλήσουμε για ακόμα περισσότερα πράγματα και να περάσουμε αμέσως στον επόμενο ομιλητή μας, last but not least θα έλεγα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τον κύριο Μπρούσαλη, τον Δημοσθένη τον Μπρούσαλη στο τμήμα. Θα μας μιλήσει για υπερδυνάμεις, εξαιρετικό το θέμα και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Να πω λίγα λόγια για τον κύριο Μπρούσαλη. Είναι Brand Strategist, σύμβουλος Branding και Επικοινωνίας, Γενικός Διευθυντής της Dusk Branding. Από το 1983 δημιουργεί επιτυχημένα ελληνικά εξαγωγικά brands και ασχολείται φυσικά και με το Destination Branding. Μπορείτε να τον ψάξετε στο YouTube και θα δείτε πολλά βίντεο όπου αναλύει το θέμα εξαιρετικά. Ασχολείται με μελέτες γαστρονομικού τουρισμού και, όπως λέει, πρεσβεύει τη συνέργεια ελληνικής παραγωγής και διατροφής, παραδοσιακής κουζίνας και τουρισμού με στόχο την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη και προφανώς είναι κεντρικός εισηγητής σε συνέδρια και μερίδες. Παρακολουθώντας τον κύριο Μπρούσαλη, θα διαπιστώσετε ότι έχει φτιάξει και ένα δικό του branded μοντέλο προσέγγισης, το Hans Effect,
που το αναλύει και το χρησιμοποιεί σε διάφορα. Είναι εξαιρετικά επιτυχημένο κατά τη γνώμη μου. Ίσως το αναφέρει και τώρα. Χωρίς να πολυλογήσω άλλο, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε κύριε Μπρούσαλη και σας δίνω το λόγο. Πολίτης του κόσμου, η τελευταία υπερδύναμη, λέγεται η ομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και την πρόσκληση, όλο το τμήμα και εσάς προσωπικά και για την πολύ καλή, το πολύ καλό LinkedIn. Βέβαια, όταν μιλάς αμέσως μετά από τον κύριο Μπούχαλη, είναι μια δύσκολη αποστολή, γιατί γενικά έτσι είναι χύμαρος πληροφορίας και δεδομένων. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο, απλά έτσι για να μεσολαβήσει ένα φίλτρο ανάμεσα στον κύριο Μπούχαλη και σε μένα, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα βίντεο το οποίο προσπαθεί να συνδέσει αυτά που θα πω με αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα, που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, που ομολογουμένως δεν είναι το δυνατό μου κομμάτι, δηλαδή δεν με φωνάξετε εδώ για να πω εγώ για τεχνολογία, δεν το περιμένετε από μένα, είναι σίγουρο. Οπότε, ας προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βεβαίως. Το βλέπουμε? Την εικόνα? Ναι, ναι. Για να δούμε ήχο έχουμε? Τα κουτάκια δημοσθένη. Στο YouTube copyright strike, γι' αυτό. Αυτό λοιπόν, βέβαια το να καταλαβαίνω τους λόγους, αλλά να κατεβάζουμε το, πώς το λένε, να κατεβάζουμε τον ήχο από το συγκεκριμένο γκρουπ είναι περίπου η ιεροσιλία. Ναι, συμφωνώ, αλλά για να αποφύγουμε... Κατάλαβα τι συζητάμε τώρα, ναι, φυσικά. Για να ανοίξουμε λοιπόν την παρουσίαση. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πολίτης του κόσμου, λοιπόν, παγκόσμια υπερδύναμη δεξιά. Υπάρχει ένα αστερίσκο, θα τον εξηγήσω αμέσως μετά. Πάμε να δούμε, λοιπόν, ακριβώς αυτό. Θα προσπαθήσω σήμερα εγώ, ως τελευταίος κιόλας, να το δείξω από τη μεριά του καταναλωτή και όχι από τη μεριά του πάροχου. Άρα από τη μεριά του αποδέκτη, που είναι τελικά και η πιο σημαντική, γιατί αυτή είναι και η καθοριστική για οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτός είμαι εγώ, υπόθηκε ήδη ποιος είμαι, δεν έχει νόημα. Η βασική μου δουλειά είναι να λέω παραμύθια και να φτιάχνω ωραίες εικόνες για να μπορέσουν οι μάρκες, που οι μάρκες μπορεί να είναι προϊόντα, μπορεί να είναι υπηρεσίες, μπορεί να είναι προορισμοί, να κάνουν τη δουλειά τους και να δημιουργήσουν πλούτο. Κάνω branding λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή είναι η βασική μου δουλειά και το κάνω εσείως από το 1983, πάρα πολλά χρόνια. Είμαι στην αγορά από το 1983. Υπάρχει λοιπόν μια εμπειρία πίσω από όλα αυτά.
και ουσιαστικά αυτά που θα πω σήμερα τα κάνω κιόλας. Ο λόγος που ήταν ο αστερίσκος στην αρχή είναι γιατί η αρχική ιδέα, η έμπνευσή της μάλλον, προέρχεται από αυτόν τον κύριο Άγχολ, το οποίος πριν από αρκετά χρόνια έχει πει αυτό το εξαιρετικό: η μόνη πραγματική παγκόσμια επερδύναμη είναι η κοινή γνώμη. Είναι ακριβώς έτσι. Αν σκεφτείτε πόσα χρήματα ξοδεύονται παγκόσμια από κυβερνήσεις, από εταιρείες, από branch, για να προσπαθήσουν να μας πείσουν για αυτό που οι ίδιες πρεσβεύουν και για αυτό που οι ίδιες θα θέλαν να πιστεύουμε για διάφορα θέματα. Μια μικρή εισαγωγή για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Αυτό είναι η πρώτη διαφάνεια σχεδόν σε όλες τις παρουσιάσεις μου. Αν δεν μπεις εσύ την ιστορία σου, θα την μπει κάποιος άλλος για σένα και είναι πολύ πιθανό να μην την μπει όπως θέλεις, όπως αξίζεις ή όπως θα έπρεπε. Άρα πρέπει, οφείλεις, και για τους λόγους που θα πω, να έχεις συμμετοχή στην εικόνα σου που διαμορφώνεται σαν μάρκα, περισσότερο σήμερα από ποτέ. Θα μπορούσα να ρωτήσω ποιος αριθμός είναι αυτός. Η πιθανότητα είναι να πάρω αφιλεγόμενες απαντήσεις, διότι perception is reality, έχει να κάνει με τη γωνία, τον τρόπο με τον οποίο το βλέπεις, για άλλους είναι 6, για άλλους είναι 9, και αυτή η προσωπική άποψη του καθενός μας για ένα θέμα, η οποία μπορεί να είναι εντελώς αυθαίρετη, είναι πανίσχυρη, γιατί αποτελεί την προσωπική μας του καθενός αλήθεια. Ουσιαστικά, ό,τι κάνουμε στην επικοινωνία είναι να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε στο βαθμό που μπορούμε την προσωπική αλήθεια του καθενός μας που έχουμε ορίσει ως ακροατήριο στόχος, σύμφωνα με αυτό που θα θέλαμε εμείς. Να δούμε αν είναι εφικτό, βέβαια, ειδικά σήμερα. Επίσης, καλό είναι να θυμόμαστε όταν υπάρχει κενό επικοινωνίας πομπού δέκτη, φταίει πάντα μόνο αποκλειστικά ο πομπός. Δεν φταίει ποτέ ο δέκτης. Αν κάποιος καταναλωτής δεν ξέρει για τον brand σας, φταίτε που δεν το ξέρει. Δεν φταίει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής έχει τη δουλειά του. Αν κάποιος πιθανός επισκέπτης δεν ξέρει για τον τόπο σας, φταίτε εσείς, όχι ο πιθανός επισκέπτης. Branding, λοιπόν, ιδιαίτερα στην εποχή του social media. Τι είναι branding? Είναι μια παγκόσμια μεθοδολογία μέσα από την οποία κτίζουμε, αναπτύσσουμε, βελτιώνουμε και διαχειριζόμαστε μια μάρκα. Ουσιαστικά, επί της ουσίας, είναι η μετατροπή οργανωμένα ενός οράματος σε ισχυρή μάρκα επώνυμη, η οποία θα μπει στην αγορά και θα φέρει κέρδη για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ιδιοκτήτη της. Είναι κομμάτι του marketing, θα το πω αμέσως μετά. Τι είναι marketing με ένα τελείως απλοποιημένο? Τώρα παρουσιάζω τον κύριο Μπούχαλη, αισθάνομαι περίεργα που δίνω ορισμό του marketing, αλλά marketing είναι η διαδικασία εντοπισμού μιας πραγματικής ανάγκης, ενός πραγματικού προβλήματος του καταναλωτή, το οποίο καλούμαστε να του δώσουμε λύση σε μια ανταγωνιστική τιμή και βεβαίως αφού την βρούμε τη λύση, να την προβάλλουμε κιόλας. Να προσπαθήσουμε να την πουλήσουμε. Το branding, λοιπόν, όπως είπα ήδη, είναι κομμάτι του marketing. Για την ακρίβεια, είναι τα θεμέλια του. Είναι η δουλειά πάνω στην οποία θα πατήσει το marketing και βεβαίως η επικοινωνία στη συνέχεια, τα tactical, τις τακτικές ενέργειες, για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να γίνει για τη μάρκα. Όποια και να είναι η μάρκα. Marketing, επί της ουσίας, θα μπορούσαμε να πούμε τελείως σχηματικά και απλοποιημένα, απλουστευμένα, είναι ότι βρίσκω πελάτες. Branding σημαίνει βρίσκω πελάτες και τους κρατάω. Έχω φροντίσει να βάλω το πλαίσιο από πριν, ώστε τους πελάτες που θα βρω να τους διατηρήσω. Να τους κάνω πελάτες μου. Το branding είναι αυτό. Είναι συχνά το φως, το μοναδικό ίσως, κάποιες φορές, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει δρόμο, να φωτίσει το περιβάλλον μπροστά σε ένα καινούριο πράγμα, σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο χώρο με καινούριες συνθήκες και να δείξει προς τα πού πρέπει να πάμε. Γι' αυτό και συνήθως είναι και τόσο σημαντικό και στο εμπόριο και στο επιχειρήν και στον τουρισμό και παντού. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τη μάρκα ή όπως λέμε στα ελληνικά brand. Τι είναι brand, τι είναι μάρκα? Μου λέτε ένα brand name, το όνομα ενός προϊόντος. Το σύνολο αυτών που ανακαλώ στο κεφάλι μου όταν μου πείτε το brand name, που μπορεί να είναι η εικόνα του, το σήμα του, ένας ήχος, αρώματα, χορή, κίνηση, χρώμα, αξίες, γεύση, τα πάντα, είναι το brand στο δικό μου το μυαλό. Είναι η δική μου προσωπική αλήθεια, το δικό μου perception για το συγκεκριμένο brand. Προσοχή, δεν απαιτείται εμπειρία χρήσης. Για να έχω εικόνα και άποψη για το Παρίσι, δεν είναι απαραίτητο να έχω πάει στο Παρίσι. Μπορεί να έχει δημιουργηθεί εικόνα στην κεφάλα μου από 2.000 άλλα πράγματα, από πράγματα που άκουσα, από πράγματα που μου είπανε, από πράγματα που διάβασα, από πράγματα που είδα, από δύο ταινίες, από οτιδήποτε. Brand ουσιαστικά είναι η προβολή του μηνύματος στο μυαλό του καταναλωτή και η δημιουργία της εικόνας που εγώ επιθυμώ θεωρητικά
Μια εικόνα όμως που πρέπει να τον αφορά, να του λύνει πραγματικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεγάλη μάρκα σοβαρή, επιτυχημένη στον πλανήτη που δεν απαντάει με επάρκεια στο ερώτημα τι πρόβλημα μου λύνεις, εμένα του καταναλωτή, να κάνω την καθημερινά τιτά μου ως καταναλωτή απλή, εύκολη, ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική, για να πω μερικά μόνο από αυτά. Δυστυχώς είμαι αρκετά παλιός στην αγορά που όταν λέγαμε αυτό ίσχυε. Brand είναι ό,τι λέω και προβάλλω εγώ, ιδιοκτήτης της μάρκας, για τη μάρκα μου στο κοινό που έχω ορίσει ως στόχο. Όπως βλέπετε κάτω αριστερά στο αστερίσκο, αυτό είναι προ μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον δεν ισχύει καθόλου. Brand δεν είναι ό,τι η μάρκα λέει για τον εαυτό της. Μάρκα είναι αυτό που οι καταναλωτές λένε μεταξύ τους για τη μάρκα. Ή όπως ακόμα πιο σωστά το έχει πει ο κύριος Μπέζος, είναι αυτό που λένε οι άλλοι για σας όταν δεν είστε στο δωμάτιο. Αυτό ακριβώς είναι brand σήμερα. Brand λοιπόν είναι ό,τι λένε οι καταναλωτές, ό,τι λέμε εμείς οι καταναλωτές για τη μάρκα. Όχι ότι η μάρκα λέει για τον εαυτό της. Η συμμετοχή του τι η μάρκα λέει για τον εαυτό της, καθώς συχνά θεωρείται αναξιόπιστη η πληροφορία που η ίδια η μάρκα δίνει για τον εαυτό της, είναι ολοένα και λιγότερο σημαντική, συμμετέχει ολοένα και λιγότερο στο κτίσιμο της μάρκας. Εποχή 21ος αιώνας, κτίσιμο μάρκας. Ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά, τόσο δυνατά εργαλεία, τόσες δυνατότητες, τόσες ευκαιρίες, τόσα σημεία επαφής και επικοινωνίας. Θα σας πάω λίγο πιο πίσω χρονικά, προ τεχνολογίας, όπου ο κύριος Λάντορ, πρωτοπόρος στο χώρο του, έχει πει αυτό το εξαιρετικό και συγκλονιστικό, τα προϊόντα φτιάχνονται στο εργοστάσιο, τα brands φτιάχνονται στο μυαλό του ανθρώπου. Εκεί ακριβώς δημιουργούνται οι μάρκες. Που σημαίνει ότι πρέπει να καταφέρουμε να περάσουμε από χιλιάδες φίλτρα, τα οποία όλοι μας έχουμε built-in πια, διότι δεχόμαστε χιλιάδες ή και εκατομμύρια κάποιες φορές μηνύματα καθημερινά από μικρά μέχρι μεγάλα, που αν δεν είχαμε φίλτρα για να τα μπλοκάρουμε, θα ήμασταν όλοι εκεί που όλοι φοράνε άσπρες μπλούζες και όλα είναι όμορφα. Επειδή λοιπόν ο εγκέφαλός μας έχει δυνατότητα να το κάνει αυτό και πρέπει να το κάνει για να προφυλαχτεί, έχει φίλτρα. Πώς περνάμε λοιπόν αυτά τα φίλτρα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη μάρκα μας στο μυαλό του καταναλωτή που είναι και ο στόχος μας? Το ανθρώπινο μυαλό είναι το πιο προστατευμένο μέρος του πλανήτη. Το μυαλό μας είναι το πιο προστατευμένο μέρος του πλανήτη. Είπαμε λοιπόν ότι ποτέ δεν είχαμε τόσα δυνατά εργαλεία. Ποτέ δεν ήταν όμως τόσο δύσκολο και τόσο πολύπλοκο να καταφέρουμε να το κάνουμε όσο είναι σήμερα. Ο κ. Μπούχαλης πολύ ωραία προηγουμένως είπε ότι ο τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πια πράγμα. Πολύ σωστά, όλη η αγορά τίνει να είναι ένα πολύ πολύπλοκο πράγμα, ακριβώς λόγω όλης αυτής της πολυμορφίας, της πολυφωνίας και του εκδημοκρατισμού εμπολής λόγω της τεχνολογίας. Η εξέλιξη λοιπόν τρέχει. Συχνά λέμε ότι ό,τι μένει σταθερό πάει πίσω γρήγορα, διότι όλα τα άλλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Εξέλιξη λοιπόν με μεγάλες ταχύτητες. Ποιοι είναι οι καταλύτες που συμβάλλουν σε αυτή την πάρα πολύ γρήγορη πια εξέλιξη? Τα smartphones, αυτή η απίστευτη δυνατότητα επικοινωνίας με τον πλανήτη την ίδια στιγμή που έχουμε όλοι στην τσέπη μας κάθε στιγμή. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, το οποίο ήδη υπόθηκε εξαιρετικά πριν από μένα, όπως είπα δεν είναι το θέμα μου, είναι σαφέστατα ένας τεράστιος καταλήτης ο οποίος θα δώσει δύναμη, γρήγορα, ισχύ, ταχύτητα να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα τα πράγματα που ήδη γίνονται γρήγορα. Τα social media, που είναι ένα τεράστιο τούνελ επικοινωνίας από το οποίο κανένας πια δεν μπορεί να λείπει αν θέλει να είναι στην αγορά. Η νέα γενιά, η οποία έχει από μόνη της απίστευτες υπερδυνάμεις, είναι γεννημένη στην τεχνολογία, το θεωρούν δεδομένο. Ο κύριος Μπούχαλης είπε προηγουμένως για Telex. Εγώ ήμουν σε αυτή την ηλικία περίπου όταν η πρώτη ασπρόμαυρη τηλεόραση μπήκε στο σπίτι μας, η πρώτη στη γειτονιά. Έτσι. Ας μην το συζητήσουμε για αυτή τη γενιά, είναι αστεία συζήτηση. Και βεβαίως ο κορονοϊός, ο οποίος ξαφνικά επιτάχει τα πάντα. Πράγματα τα οποία κανονικά περιμέναμε σε 3 χρόνια έχουν γίνει σε 3 μήνες. Όλα γίνονται πιο γρήγορα, όλα ήρθαν μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι και η αντίδρασή μας, η δυνατότητά μας να δούμε καινούργια πράγματα, η δυνατότητά μας να φτιάξουμε, να στηθούμε, να τροποποιηθούμε, οφείλει να είναι ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο άμεση, ακόμα πιο σήμερα. Πάμε να γνωρίσουμε το αφεντικό. Η αυτού μεγαλειώτης, ο καταναλωτής. Που εμπολής είμαστε όλοι μας. Όλοι μας καταναλωτές είμαστε. Γι' αυτό και λέμε ότι είμαστε η τελευταία υπερδύναμη στον πλανήτη. Ο Hans, ο οποίος υπόθηκε ήδη 2 φορές, αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στην προσπάθειά μου, στην αγωνία μου να μπορέσω να δώσω κυρίως στον χώρο του τουρισμού που
συχνά εκπαιδεύω επαγγελματίες του τουρισμού, να καταλάβουν ότι ο σωστός τρόπος για να δουν τη μάρκα τους, τον προορισμό τους, την εταιρεία τους, το κατάλημά τους, την εστίασή τους, είναι από τη μεριά του Hans και όχι από τη μεριά τη δική τους. Ο Hans είναι στη Γερμανία, ξέρει ελάχιστα πράγματα για τον προορισμό τους και κινείται με βάση αυτά που αυτός θέλει, όχι με αυτά που ο προορισμός προσπαθεί να πουλήσει. Ο Hans λοιπόν έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πράγμα που θέλει να κάνει φέτος το καλοκαίρι, θέλει να κάνει λαχταράει συγκεκριμένα πράγματα, ονειρεύεται συγκεκριμένα πράγματα και κάνει την αναζήτησή του στον πλανήτη με βάση ποιοι προορισμοί προσφέρουν αυτό που ψάχνει. Με βάση αυτό κάνει τη short list του, αυτό είναι το αφεντικό, αυτό αποφασίζει το αν, το πότε, το πόσο, τη διάρκεια, το χρήμα που θέλει να εξοδέψει, το πού θα το εξοδέψει, εξαρτάται μόνο από αυτόν. Εξαρτάται από εμάς. Οι μάρκες, οι τόποι, οι εταιρείες εξαρτώνται από τον καταναλωτή. Και μόνο. Ο Hans λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μπορέσετε κάθε φορά που έχετε μια οποιαδήποτε αγωνία για το αν αυτό που κάνετε είναι σχετικό, είναι σωστό, έχει αποτέλεσμα, να προσπαθείτε να το δείτε από τη μεριά του Hans. Απ' έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω. Το brand λοιπόν. Το brand είναι πολύ απλό, όπως είπαμε, η άποψη του καταναλωτή για αυτό που προσπαθούμε να του πουλήσουμε, για αυτό που προσπαθούμε να του πλασάρουμε. Ουσιαστικά ο καταναλωτής είναι το brand μας. Τόσο απλά. Είναι ο βασιλιάς της όλης συζήτησης. Αδιαφιλονίκητος. Το brand, και το λέω αυτό κυρίως στις εταιρείες που έχουν brand, στους ιδιοκτήτες των brand, το brand δεν είναι της εταιρείας. Δεν ανήκει στην εταιρεία. Ποτέ δεν φτιάχτηκε για την εταιρεία. Φτιάχτηκε για αυτόν. Για τον καταναλωτή, για τον Hans φτιάχτηκε. Είναι δικό του. Να εύχεστε η μάρκα σας να είναι δικιά του. Να την κάνει δικιά του. Γιατί όπως θα δείξω παρακάτω, θα κάνει όλη τη δουλειά για εσάς. Πολύ απλά. Έτσι. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εταιρείας της γνωστής Gap, η οποία αποφάσισε να αλλάξει το σήμα της, το αριστερό είναι το καινούργιο που τίθεται, και τόλμησε να το πει στο διαδίκτυο. Έγινε τόσο μεγάλη φασαρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις δικές του κοινότητες, με ανθρώπους να ρωτάνε τώρα αυτό γιατί το κάνουμε. Ποιος είναι ο λόγος, εμένα με ρώτησες. Και τι κόστος θα έχει να αλλάξει τις ταμπέλες σε τόσα μαγαζιά σε όλο τον κόσμο. Και πόσο θα κοστίσουν οι ετικέτες που θα αλλάξεις. Δεν είχες άλλο πράγμα να κάνεις αυτά τα λεφτά. Την επιβάρυνση στο περιβάλλον δεν τη σκέφτηκες. Με αποτέλεσμα η εταιρεία πολύ απλά να μην κάνει ποτέ την αλλαγή. Δεν άλλαξε ποτέ το σήμα. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι όταν θέλεις να με έχεις πελάτη, οφείλεις να ακούς και οφείλεις να μου δίνεις λογαριασμό. Αυτό πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν απλά αδύνατο. Απλά αδύνατο. Δίνει τεράστιες δυνάμεις στον καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε από τη μεριά της μάρκας είναι ότι η μάρκα φταίει. Ό,τι και αν συμβεί, η μάρκα φταίει. Αν δεν ακούει τον καταναλωτή, μα αν δεν λέει, σημαίνει ότι δεν λέει αυτά που πρέπει στον καταναλωτή. Έστω στοιχειώδος να προσπαθεί να τα πει. Αν ο καταναλωτής της μιλάει και δεν ακούει, φταίει πάλι η μάρκα, διότι πολύ απλά δεν ακούει τον καταναλωτή που είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτόν το κάνει. Όπως και να έχει, είπαμε, αν υπάρχει κενό επικοινωνίας, φταίει πάντα μόνο αποκλειστικά ο πομπός, ποτέ ο δέκτης, δηλαδή ο καταναλωτής. Πολύ απλά και πολύ ωραία το έχει πει ο κύριος Jobs. Πρέπει να ακούμε τι θέλουν οι άνθρωποι και να πηγαίνουμε πίσω στη τεχνολογία. Να μην φτιάχνουμε τεχνολογία και προσπαθούμε να δούμε ποιος θα τα αγοράσει. Αυτό που φτιάχνουμε, στο τεχνολογία βάλετε οτιδήποτε, αυτό που φτιάχνουμε πρέπει να υπάρχει η ανάγκη και να απαντάει στο ερώτημα τι πρόβλημα μου λύνεις. Πρέπει να εμπνέει η μάρκα, να μας εμπνέει για να έχει στοιχειοδός την ευκαιρία να επιβιώσει. Έμπνευση, εμπιστοσύνη και πιστότητα. Τρία πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, τα οποία αν τα καταφέρει, γιατί πατούν στο συνέστημα, αν τα καταφέρει, εμείς οι καταναλωτές, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντικό, κάνουμε όλη τη δουλειά για αυτούς. Δηλαδή, αν τον εμπνεύσουμε με τις ενέργειές του, αυτά που σκέφτεται και τα σχόλιά του, θα δημιουργήσει τη μάρκα για μας. Εμείς δημιουργούμε τις μάρκες. Με τα σχόλιά μας, με την αγορά μας, με την εμπιστοσύνη μας και με τα χρήματα που τις δίνουμε. Αν λοιπόν η μάρκα καταφέρει να εμπνεύσει τον καταναλωτή, ο καταναλωτής με τις ενέργειές του και τον τρόπο που τοποθετείται θα φτιάξει τη μάρκα. Εάν κερδίσει η μάρκα την εμπιστοσύνη μας, αγοράζουμε, καταναλώνουμε. Άρα η μάρκα κάνει τη δουλειά της και προχωρεί. Και αν καταφέρουμε να τον κάνουμε πιστό πελάτη, δηλαδή μετά την αγορά της δοκιμής καταφέρουμε να μας ξαναγοράσει και να μας κάνει τη δική του μάρκα, ουσιαστικά πουλάει τη μάρκα μόνος του. Με τα σχόλιά του και με την προβολή που κάνει το word of mouth, που είναι πανίσχυρη δημοσίευση επικοινωνίας, ίσως η ισχυρότερη σήμερα, γιατί θεωρείται από τους άλλους καταναλωτές αξιόπιστη.
Η μάρκα, είπαμε, θεωρείται αναξιόπιστη, έχει κάθε συμφέρον να πει θετικά πράγματα για τον εαυτό της. Οι άλλοι καταναλωτές δεν έχουν καμία. Σε όλα τα πράγματα, σε όλο το επιχειρήν, το συγκεκριμένο, το οποίο είναι επίσης δικιά μας εισήγηση στην αγορά, πρέπει να το θυμόμαστε. Τα πάντα είναι θέμα οργάνωσης. Με έναν τρόπο, οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τελείως διαφορετική γωνία, αλλά ουσιαστικά το ίδιο. Εάν το οργανώσουμε, μπορούμε να το πετύχουμε. Τα πάντα είναι θέμα οργάνωσης, μελέτης, ανάλυσης. Και κλείνοντας, να πω ότι οι παλιές θεωρήσεις B2B, B2C, B2B2C κτλ. Είναι εντελώς παροχημένες. Υπάρχει μία και μόνη θεώρηση του τι σημαίνει σήμερα επιχειρώ και τι σημαίνει branding και brands. Οι μάρκες είναι άνθρωποι που προσπαθούν να πουλήσουν σε ανθρώπους. Και συχνά οι μάρκες είναι τόσο ισχυρές όσο η τελευταία επαφή που είχαμε με άνθρωπο της μάρκας. Αν η τελευταία επαφή που είχαμε με άνθρωπο της μάρκας ήταν κακιά, για οποιοδήποτε λόγο, αυτό αντανακλάται στο σύνολο της μάρκας και στην δική μου αντίποση, στο δικό μου perception για τη συγκεκριμένη μάρκα. Να θυμόμαστε όλοι ως καταναλωτές ότι ο χρόνος στα social media είναι δικός μας, ο χρόνος ανήκει στους χρήστες, στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους καταναλωτές. Οι μάρκες απλά τον δανείζονται. Δεν τον κατέχουν. Ο χρόνος, η ευκαιρία, η εμπιστοσύνη, η πιστότητα, τα χρήματα που δαπανάμε, ο χρόνος που αφιερώνουμε είναι δικός μας για να τον κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε. Γι' αυτό και ο καταναλωτής σήμερα έχει αυτή την τεράστια υπερδύναμη στην αγορά και είναι πραγματικά η τελευταία υπερδύναμη. Ο χρήστης, ο καταναλωτής, είναι ο βασιλιάς. Χωρίς εμάς, χωρίς τους καταναλωτές, δεν υπάρχει καμία μάρκα. Δεν έχει κανένα νόημα ότι οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε οτιδήποτε. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι μάρκες είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και πρέπει να θυμόμαστε, χρησιμοποιώντας τα λόγια αυτού του μεγάλου φιλόσοφου, του Spider-Man, ότι με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη υπευθυνότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και τη συμμετοχή. Αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας για όποιον από το ακροατήριο θα ήθελε οτιδήποτε σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Είμαι και εντός χρόνου παράξενα. Σταματάω το sharing και επιστρέφω. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπρούσαλη. Αγαπητέ Δημοσθένη, ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική προσέγγιση του brand, του branding, του brand, όπως θες πες το, στην παρουσίασή σου. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω σε όσους μας παρακολουθούν και μέσω Zoom αλλά και στο YouTube ότι αν για να συμπληρώσουν τη φόρμα για το πιστοποιητικό, για τη βεβαίωση παρακολούθησης, υπάρχει το link στο YouTube κάτω από το βίντεο και για όσους είναι αυτή τη στιγμή στο Zoom, έχω στείλει ένα μήνυμα σε όλους. Αυτά σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό. Νομίζω τώρα, Αγγελική, μπορούμε να πάμε σε ερωτήσεις. Ναι, νομίζω αν θέλουν τα παιδιά, αν θέλουν να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, γενικά. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να σηκώσει χέρι, παιδιά. Δεν βλέπω προς το παρόν. Ας πάμε λοιπόν να δώσω το λόγο στον πρόεδρο, στον κύριο Πολυκαλά, να συνοψίσει κάπως και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Άγη. Δύσκολος ο ρόλος μου να συνοψίσω ότι μετά από τόσο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και διακεκριμένους ομιλητές, αλλά έχω κάποια πράγματα σημειώσει και θα ήθελα έτσι να δώσω ένα σημα για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Πολύ ευχάριστα μας είπε ο κ. Καρατζόγλου για τις λίγες φορές που η Ελλάδα είναι μπροστά σε θέματα τεχνολογίας στην Ευρώπη. Έτσι, προχωράμε πάρα πολύ μπροστά. Την υλοποίηση του 5G. Μας έδειξε όμως και μας έδειξε και κάποια πράγματα τα οποία με τους
φοιτητές τα συζητάμε αρκετά και έχουμε και μαθήματα σχετικά με αυτό, τα οποία είναι η ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα και η κυβερνοασφάλεια. Δηλαδή, έχουμε δει κυβερνήσεις, μεγάλες χώρες, να αποκλείουν μεγάλα ονόματα εταιριών από την υλοποίηση δικτύων του 5G, διότι ανησυχούν για θέματα κυβερνοασφάλειας. Επομένως, θα ήθελα ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι, ο κύριος Χατζημίσιος μας είπε ότι δεν φανταζόταν ποτέ με να είναι μαζί με τον κύριο Μπούχαλη σε ένα πάνελ, αλλά η τεχνολογία φαίνεται ότι μέχρι τώρα μιλάγαμε, κύριε Χατζημίσιο, για σύγκληση δικτύων και υπηρεσιών, έτσι, στα δικά μας, στο δικό μας αντικείμενο. Μάλλον πρέπει να μιλάμε για σύγκληση επιστημονικών πεδίων γύρω από το διαδίκτυο ή ακόμα ευρύτερα να φύγουμε ακόμα περισσότερο και να πούμε για σύγκληση διαφορετικών κοινωνιών. Έτσι, δηλαδή, τελικά το διαδίκτυο δεν είναι ένα τεχνολογικό μέσο το οποίο πάνω εκεί συγκλίνουν όλα αυτά που μαθαίναμε σαν φοιτητές, τα δίκτυα, τα διαφορετικά ή υπηρεσίες. Τελικά είναι ένας χώρος στο οποίο συναντιούνται διαφορετικές κοινωνίες, διαφορετικές επιστήμες, διαφορετικοί άνθρωποι και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς όλα αυτά θα παντρευτούν μαζί και θα προχωρήσουν σε ποιοτικότερες υπηρεσίες. Ο κύριος Μπούχαλης, έχω σημειώσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και σχετίζονται πάρα πολύ με το 5G και με αυτά που μας είπε ο κύριος Χατζημίσιος. Μας είπε ότι πλέον ο έξυπνος τουρισμός βασίζεται στην άμεση απόκριση, δηλαδή στο real time ανταπόκριση είτε του πελάτη, είτε του εστιατόρα, είτε του ξενοδόχου. Αυτό ακριβώς είναι και το 5G. Γιατί δίνει τη δυνατότητα σε κάθε έναν τουρίστα, σε κάθε έναν πελάτη, σε κάθε έναν άνθρωπο να είναι, να παίρνεις πραγματικά δεδομένα, σε πραγματικά μεγάλα δεδομένα, πολλά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Και μπορεί σε πραγματικό χρόνο να πάρει αποφάσεις ο ξενοδόχος ή ο εστιατόρας βλέποντας αυτά τα δεδομένα. Επομένως, εκεί παντρεύεται ο τουρισμός και η τεχνολογία. Στον κύριο Μπρούσαλ ήθελα να ρωτήσω και να πω το εξής, ειδικά σε αυτά που μας είπε όσον αφορά για η τελευταία υπερδύναμη του πλανήτη είναι ο καταναλωτής. Και θα πω κάτι το οποίο έχει συνέβει τις τελευταίες ώρες ή τις τελευταίες μέρες. Τι είναι αυτό, κύριε Μπρούσαλ? 12 ομάδες, οι μεγαλύτερες ομάδες ποδοσφαίρου της Ευρώπης, αποφάσισαν, μάλλον με κλειστές τις πόρτες, επειδή θεώρησαν ότι τους ανήκουν οι ομάδες, και μιλάμε για τις 12 κορυφαίες ομάδες του Champions League με ισολογισμούς τρελούς, τα λεφτά που διακινούνται εκεί είναι 3 εκατομμύρια ευρώ, αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν το δικό τους κλαμπ και να βγουν από το Champions League για να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρωτάθλημα. Μέσα σε 48 ώρες η απόφαση πάρθηκε πίσω. Και δεν πάρθηκε πίσω, κατά τη γνώμη μου, επειδή βγήκε ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Μεγάλης Βρετανίας ή της Ισπανίας και είπε ότι τι κάνετε εκεί. Πάρθηκε πίσω επειδή η δύναμη του πλήθους, the power of crowd λοιπόν, μάλλον, λέγαμε μέχρι τώρα για τη σοφία του πλήθους, τώρα μιλάμε για τη δύναμη του πλήθους, αντιλήφθησαν λοιπόν ότι θα πάνε να κάνουν κάτι, αλλά θα έχουν χάσει τη δύναμη τους, δηλαδή τους πελάτες τους. Όπως λοιπόν παράδειγμα μας είπατε ότι η GAP αλλά δεν προχώρησε σε αυτό που της είπαν οι marketers ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, τώρα εδώ θα ήθελα να σας ακούσω για αυτό που συνέβη τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή έχει τόσο μεγάλη δύναμη ο καταναλωτής, ο οπαδός, ο φίλαθλος που κατάφερε και τα έβαλε με δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι, και κατάφερε μέσα σε μερικές ώρες να αντιστρέψει την κατάσταση. Δηλαδή θα ήθελα να σας ακούσω και γι' αυτό. Αυτά ήθελα να πω εγώ έτσι όσον αφορά τα σχόλια από τις τοποθετήσεις που ακούσαμε και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση επ' αυτών. Θέλετε να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε? Ό,τι θέλετε, ναι. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο πανό, ένα πλακάτ μάλλον που βάσταγε ένας από τους ανθρώπους που διαδηλώναν για το συγκεκριμένο πράγμα, που νομίζω απαντάει πολύ καλά. Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν fans. Είναι τόσο απλό. Είναι συνέστημα.
το επιχειρήν είναι συνέστημα. Το branding είναι συνέστημα. Το συνέστημα δεν έχει να κάνει με χρήματα. Αυτός ο οποίος παρακολουθεί την ομάδα του δεν την παρακολουθεί για οικονομικό συμφέρον. Την παρακολουθεί για άλλους λόγους. Και πλέον έχει βήμα. Έχει βήμα, ενημερώνεται άμεσα, ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, μπορεί να πάρει θέση, τη θέση του να τη δουν και άλλοι σαν κι αυτόν, να την ασπαστούν ή όχι. Και όταν πολλοί μαζί αποφασίζουν το ίδιο πράγμα, πολύ απλά η μάρκα απορρίπτεται. Και τελειώσαμε. Είναι τόσο απλό. Ανοίγεις ένα εξαιρετικό μαγαζί που δεν πατάει άνθρωπος. Τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει. Υπάρχουν πλέον παραδείγματα στο επιχειρήν που οι εταιρείες έχουν χάσει στο χρηματιστήριο απίστευτα λεφτά από μια στραβή δήλωση. Η εταιρεία μου δεν φτιάχνει ρούχα για χοντρές. Φιλιά, πάει. Abercrombie. Body shame. Ποιο δικαίωμα δεν φτιάχνεις ρούχα για χοντρές. Έφυγες. Τσακ μπαμ. Social media. Άμεσο. Τεχνολογία. Διεθνής κοινότητα. Αυτό είναι υπερδύναμη. Τόσο απλά. Ελπίζω να απάντησα. Βεβαίως, εμένα με καλύψατε. Γιατί μάλλον κατάλαβα το παράδειγμα που κάνατε στην παρουσίασή σας και μου ήρθε στο μυαλό αυτό που είναι. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Για το Champions League, το οποίο νομίζω ότι μπορεί να δώσει πάσα και στον κύριο Μπούχαλη για να μας πει για το real time. Δηλαδή η αντίδραση αυτή ήταν πραγματικά σε πραγματικό χρόνο και η απόφαση πάρθηκε, άλλαξε σε πραγματικό χρόνο. Έτσι. Και έτσι. Τη δύναμη, κύριε Μπρούσαλη, εδώ νομίζω που δεν αγοράζει το συνέστημα. Ναι, δεν αγοράζει το συνέστημα, αλλά τα social media ή το διαδίκτυο έδωσε τη δύναμη στον κάθε έναν από εμάς να πει την άποψή του διαφορετικά. Αν γινόταν αυτό πριν 10-15 χρόνια, μάλλον θα το βλέπαμε να υλοποιείται αυτό και μετά μάλλον η αντίδρασή μας δεν θα είχε μεγάλη αξία, ίσως. Αν ο καταναλωτής έχει αντίρρηση, ας πούμε, στο να αλλάξει σήμα η Gap, τι θα κάνει? Θα έστελνε μια επιστολή στους New York Times και η οποία ήδη και δημοσιεύτηκε. Πόσο αντίκτυπο θα έχει. Εδώ σήμερα ό,τι είναι στο διαδίκτυο μια φορά είναι για πάντα. Ακόμα και αν το σβήσεις παραμένει. Είναι τεράστια η δύναμη. Γι' αυτό και χρειάζεται τεράστια ευθύνη. Υπάρχει τεράστια ευθύνη στο τι κάνει κανείς και πώς λειτουργεί. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Μπρούσαλη, επειδή μιλάμε για branding και επειδή μιλάμε για τεχνολογία. Μπούχαλης, εγώ μπήκα στη μέση. Είναι κύριος Μπούχαλης. Ναι. Δεν πειράζει. Απλά ήθελα να πω κάτι πολύ γρήγορα, ότι όταν μιλάμε για τεχνολογία, συνήθως ξεκινάμε από τεχνολογία. Νομίζω ότι ο Δημοσθένης έκανε ακριβώς αυτό που χρειάζεται, αλλά πρέπει να το γυρίσουμε τούμπα. Και πρέπει να το γυρίσουμε τούμπα γιατί αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι όχι το τι μας αφήνει να κάνει τι μας αφήνει η τεχνολογία να κάνουμε, αλλά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε υπεραξία. Θα σας δώσω λοιπόν ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στις ταβέρνες στις οποίες πηγαίνετε, κάθε πότε αλλάζουν το μενού? Οι περισσότερες από τις ταβέρνες στις οποίες πηγαίνετε δεν αλλάζουν το μενού για 10-15 χρόνια. Είναι τόσο unreal time. Ποτέ. Έτσι. Έχει δηλαδή καμία εποχικότητα η ντομάτα το χειμώνα και η ντομάτα το καλοκαίρι βγαίνει στη χωριάτικη σαλάτα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τεχνολογία. Έχει να κάνει με την αντίληψη του ανθρώπου για το στρατηγικό marketing, το branding που λέει ο Δημοσθένης, αλλά και όλα αυτά τα πράγματα, την ανάγκη του καταναλωτή. Πόσο δεν καταλαβαίνουμε τον καταναλωτή. Λοιπόν, δεν είναι θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα να καταλαβαίνουμε το τι θέλει ο πελάτης μας και να χρησιμοποιούμε τα τεχνολογικά εργαλεία για να φτάσουμε εκεί. Και θέλω να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα το οποίο πραγματικά συνέβη χθες και με έχει εκνευρίσει τόσο πολύ που δεν το περίμενα ποτέ. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και η στάντη διεθνές. Και πρέπει να το φέρω πιο κοντά για να φαίνεται. Λοιπόν, πήρα μέσα από την κλεισούρα που μου την έδωσε και πήρα το πιο ακριβό iPhone που υπάρχει. Έτσι, με ό,τι έχει. 1.400 λίρες, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό σε ευρώ, πρέπει να είναι 1.600 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ήρθε λοιπόν, μου το φέρανε σε ένα εξαιρετικό κουτί, όμορφα και ωραία,
Το μόνο που δεν έχει μέσα είναι την πρίζα. Έχει το καλώδιο, αλλά δεν έχει την πρίζα για να το φορτίσω. Η Apple, Δημοσθένη. Είπα, τα κόκαλα του Steve Jobs τρίζουνε. Τους το έχω βάλει στο Twitter και περιμένω. Η Apple, και μπήκα, λέω, θα έκανε ένα λάθος. Λέω, εντάξει, γίνονται λάθη στο πακετάρισμα, μου στείλαν ένα κινητό χωρίς το φορτιστή. Και έχουν την αφθάδεια να μιλάνε ότι για περιβαλλοντικούς λόγους και για το packaging και για το ένα και για το άλλο, δεν σου στέλνουμε φορτιστή, πήγαινε αγόρασέ το. Τόσο δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή τον πελάτη μας. Για προϊόν που κάνει 1.600 ευρώ. Για προϊόν που κάνει 1.600 ευρώ. Τηλέφωνο. Εντάξει, δεν είναι τηλέφωνο, κάνει και, φτιάχνει και καφέ, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό. Νομίζω ότι έχουμε μια ερώτηση. Ο Παναγιώτης νομίζω κάτι θέλει να ρωτήσει. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μιλητές ως εκπρόσωπος των φοιτητών για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Και ήθελα να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπε ο κύριος Πολυκαλάς για το θέμα των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχω διαφορετική άποψη και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εργαλειοποιήθηκε ο κόσμος. Ουσιαστικά δεν άλλαξε το στάτους με τη διοργάνωση επειδή αντέδρασε ο κόσμος. Το στάτους για τη διοργάνωση άλλαξε διότι αυξήθηκαν τα χρήματα και υπήρχαν πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι και πολλές ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου πήραν κάποια έξτρα χρήματα γιατί όταν αποχώρησαν ουσιαστικά οι αγγλικές ομάδες δεν υπήρχε πια νόημα της διοργάνωσης. Οπότε ουσιαστικά έγινε εργαλειοποίηση των social media και των αντιδράσεων του κόσμου για να μην δείξουν προς τα έξω ότι ουσιαστικά πήραν αυτές τις αποφάσεις με μόνο γνώμονα το χρήμα, αλλά ότι και καλά λάβαν υπόψη τους φιλάθλους που μελλοντικά αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση των φιλάθλων και στα χρήματα που δαπανούν για το σύλλογο. Όπως επίσης, οι μεγάλες αγγλικές ομάδες πλέον, το μεγαλύτερο κοινό τους είναι Ασιάτες. Οι Ασιάτες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το αν αγωνίζονται στην Premier League, αν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δηλαδή το πόσο καλούς παίχτες έχουν και πώς αποδίδουν. Και το να μην είναι στημένα τα παιχνίδια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούν αυτά τα πρωταθλήματα, επειδή τα δικά τους πρωταθλήματα είναι διεφθαρμένα και δεν μπορούν να πιστέψουν σε αυτό που βλέπουν και στο προϊόν. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε. Να κάνω και εγώ μία ερώτηση σχετικά, δεν γνωρίζω τα θέματα του branding. Μιλάμε για τεχνολογίες, μίλησε και ο κ. Χατζημίσιος για IoT, άρα μιλάμε για τεράστιο όγκο πληροφορίας ο οποίος συγκεντρώνονται. Με κάποιο τρόπο συλλέγονται τα συμπεριφορικά μας δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Μιλούσαμε για κάποιο context που ενδεχομένως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορα μοντέλα που φαντάζομαι εφαρμόζονται στον τουρισμό. Αντίστοιχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το branding, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και αλλάζει ο νόμος πάλι και γίνεται ακόμα πιο σκληρός για το πώς και ποια δεδομένα μας προσωπικά μπορεί κανείς να αξιοποιήσει διαφημιστικά. Θα ήταν ευχή για οποιονδήποτε ασχολείται με το marketing και με το branding να ξέρει με ακρίβεια, να έχει δημιουργήσει την ακριβέστερη δυνατή περσόνα του ανθρώπου στον οποίο θέλει να συνομιλήσει, τόσο καλά λέμε στο marketing και στο branding που να μπορεί να το βλέπει απέναντι, να συνομιλεί μαζί του, να ξέρει τόσα πολλά δηλαδή για τον καταναλωτή που θέλει να προσεγγίσει, που να μπορεί να τον βλέπει ουσιαστικά, να είναι υπαρκτός. Άρα ναι, θα ήταν πολύ καλό από τη μεριά της μάρκας. Δεν θα είναι, γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Υπάρχουν εργαλεία, πάντα υπήρχαν εργαλεία, απλώς σήμερα είναι πολύ πιο πολλά και πιο αποτελεσματικά. Ναι, είναι μια υπαρκτή συζήτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δημοσθένη, να διαφωνήσω μαζί σου. Αμέ, επιβάλλεται. Ωραία. Λοιπόν, ξέρετε γιατί, είναι και ουτοπικό και λίγο, πώς το λένε, δεν την έχω την ελληνική τη λέξη. Πες να γίνει. Είναι λίγο fake αυτό με το privacy, έτσι. Ξαφνικά είναι όλοι σκέφτονται το privacy, όμως δίνουν τα δεδομένα τους στην Google, στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, παντού δίνουν τα δεδομένα τους
Έτσι. Και μετά λέει, ξέρεις όμως που πρέπει στο privacy. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εάν θέλουμε αυτό που λέω εγώ, το οποίο είναι individualization, contextualization, personalization, για να γίνει αυτό, για να σου δώσω, τον καφέ τον οποίο θέλεις, με τον τρόπο που τον θέλεις, πρέπει να μου το πεις κάπου. Μην ενημερώσεις. Το θέμα βεβαίως υπάρχει ότι όταν εγώ κλέβω data από εδώ και από εκεί και αρχίζω και τα χρησιμοποιώ για δικούς μου λόγους, εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που γίνεται και το κάνουμε όλοι, έτσι, είναι πάμε στην Google, ας πάτε στο Google Maps να δείτε, εγώ κάποια στιγμή άνοιξα το Google Maps και έχει στοιχεία το πού ήσουνα, για πόση ώρα ήσουνα, σχεδόν το τι έκανες εκεί, έτσι, και έπεσα συμπτωματικά σε μία μέρα την οποία δεν μπορούσα να θυμηθώ πώς ήμουνα στη Λιούπολη, μετά στο Χολαργό και μετά στην Κηφισιά. Και μετά θυμήθηκα ότι ήταν η μέρα που είχα πάει σε μία κηδεία ενός φίλου. Ήξερε λοιπόν το Google πόση ώρα ήμουνα στην εκκλησία, πόση ώρα πήγα στο εστιατόριο μετά που είχε το καφέ κτλ. Επιβεβαιώθηκε η μαμά μου, η οποία μου είπε τότε ότι έμεινες μόνο 10 λεπτά στο σπίτι, είχα μείνει 14. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα ήξερε το Google για μένα, γιατί είχα δώσει εγώ αυτή την πληροφορία στην Google. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε για privacy, διότι εμείς δίνουμε την πληροφορία. Τώρα, βεβαίως, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτεί κανείς, γιατί το αντίτιμο της υπηρεσίας και του value που παίρνει για να χρησιμοποιεί τσάμπα το Facebook, το TikTok, το Twitter, το Instagram και ποιος ξέρει τι άλλο, το Google, πληρώνει με τα δεδομένα του. Δηλαδή το προϊόν γινόμαστε εμείς. The product is me. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεχόμαστε να το κάνουμε. Γιατί δίνουμε value. Όποιος δεν δέχεται, πετάει τα κινητά του στη θάλασσα. Έτσι. Και απομακρύνεται από αυτό. Είχα παρακολουθήσει κάποια στιγμή μια εξαιρετική ομιλία, όπου το ερώτημα ήταν ποιο είναι το business model της Google. Πώς μπορεί μια εταιρεία να τα δίνει όλα τζάμπα και να είναι οικονομικός κολοσσός. Η ερώτηση του ομιλητή ήταν προς φοιτητές, οικονομικών μάλιστα. Και πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πώς γίνεται να τα δίνεις όλα τζάμπα και να είσαι από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου. Από πού κερδίζεις, ποιο είναι το business model. Και η απάντηση είναι αυτή που μόλις είπες. Σαφέστατα. Ωραία. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Να πάμε στις κάποιες ερωτήσεις, ναι. Μένη, θες να κάνεις την ερώτησή σου. Καλησπέρα. Λέω μια ερώτηση προς τον κύριο Μπρούσαλη. Ποια είναι κατά τη γνώμη του και ήταν τα καλύτερα μπραντ από άποψη επικοινωνίας, ποια πέτυχαν το στόχο τους, και μιλάω διαχρονικά, αυτή είναι η πρώτη, και δεύτερον, πώς ορίζεται ένα επιτυχημένο μπραντ, τι πρέπει δηλαδή να έχει και πώς το αντιλαμβάνονται οι ειδικοί. Προφανώς εμείς οι καταναλωτές το αντιλαμβανόμαστε έχοντας μείνει στο μυαλό μας το σύνθημά τους, το μότο τους. Οι ειδικοί πώς αντιλαμβάνονται ότι είναι επιτυχημένο από αυτό μόνο? Το μπραντ είναι επιτυχημένο όταν πουλάει και όταν ξαναπουλάει. Τόσο απλά. Υπάρχει μια μαγεία γενικά στο marketing και στο branding, το οποίο όσο και αν γίνεται επιστήμη και είναι επιστήμη και τεράστια μάτια πια, στο τέλος της ημέρας παραμένει πάντα πεζοδρόμιο. Παραμένει πάντα αγορά. Γράφει. Ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. Αυτό που κάνουν οι καταναλωτές. Αυτό μελετάει και αυτό προσπαθεί να υλοποιήσει και να το κάνει προϊόν, να το βάλει στο ράφι, να αγοραστεί το προϊόν και να φέρει χρήματα. Σχηματικά, για τα πάντα ισχύει αυτό. Δηλαδή, ο εμβολιασμός, η καμπάνια για τον εμβολιασμό και το branding για τον εμβολιασμό ή για την αιμοδοσία, για παράδειγμα, όπου θεωρητικά δεν υπάρχει συναλλαγή, δεν υπάρχει αγορά, παραμένει επί της ουσίας πώληση. Το να πείσω κάποιον άνθρωπο να πάει να κάνει κάτι ακόμα και τόσο καλό για το κοινωνικό σύνολο, όσο είναι
το να δώσει αίμα ή το να κάνει το εμβόλιο του, επί της ουσίας πατάει στη γενικότερη λογική του branding, του marketing και της επικοινωνίας. Επιτυχημένη μάρκα, λοιπόν, είναι αυτή η οποία καταφέρνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχοντας κάνει συγκεκριμένες ενέργειες που υπάρχουν στο πλάνο της από την αρχή, όταν ρωτήσει μετά από αυτό το διάστημα στον καταναλωτή τι θεωρείς ότι είναι η μάρκα μου, αν σου πω το όνομά μου, το brand name μου, τι σου φέρχεται στο μυαλό, αυτά που θα πει ο καταναλωτής να είναι αυτά που η μάρκα είχε ορίσει από την αρχή ως στόχο της. Το positioning γράφεται στην αρχή όταν δημιουργούμε τη μάρκα και για να λειτουργήσει ως πηξίδα εσωτερική για τους υπαλλήλους, για τα στελέχη και για την επιχείρηση την ίδια, ότι καλά πάμε. Γενικά λέμε ότι όταν έχεις αγωνία για το πού το πας, το μαγαζί, ρίξα μια ματιά στο positioning. Πρέπει να το κάνεις, το καρφώσεις στον τοίχο, δεν αλλάζει. Πρέπει κάθε φορά να αναφέρεσαι εκεί και να βλέπεις πώς και αν δουλεύει. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη δουλειά του. Η δεύτερη δουλειά του είναι, γι' αυτό και positioning, να έχει καταλάβει στο μυαλό του καταναλωτή που έχεις ορίσει ως στόχος τη θέση που αρχικά ήθελες και στόχευες. Αν ξαφνικά αυτά τα δύο συμπίπτουν, η μάρκα είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη μάρκα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιτυχημένες είναι οι μάρκες που ακούνε, που αντιδρούν σύμφωνα με αυτά που οι καταναλωτές πιστεύουν, είναι εκεί δηλαδή, έχουν διαδραστική σχέση με το κοινό τους, άμεση, είναι ευέλικτες, ό,τι δεν λυγίζει πάει και ό,τι μένει σταθερό πάει πίσω. Με στόχο να είναι πάντα στην πρωτοπορία. Οι μάρκες είναι πάντα νέες. Αν πάτε στο σούπερ μάρκετ και δείτε τα απορριπαντικά στο ράφι, υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι 50 χρόνια εκεί, 60, πάντα έχουν πάνω μια σφραγίδα που λέει νέο. Η μάρκα δεν παλιώνει ποτέ, γιατί αν παλιώς έφυγε. Επιτυχημένες μάρκες πάρα πολλές. Καμία από τις επιτυχημένες μάρκες δεν υπάρχει που να μην απαντάει με επάρκεια στο ερώτημα που είπα. Τι πρόβλημα μου λύνεις? Ως πρόβλημα δεν ορίζουμε δεν έχω να φάω τα ΙΣΕΜΕ, δεν έχω να κοιμηθώ κάπου. Ως πρόβλημα ορίζουμε κάνε μου την καθημερινότητά μου κάπως καλύτερη, με κάτι. Με αυτό που κάνεις, μου κάνεις την κάθε μέρα μου καλύτερη. Με τον καφέ σου ξυπνά καλύτερα. Με την οδοντόκρεμά σου έχω πιο δροσερή αναπνοή. Κάποιο πρόβλημά μου, ελάχιστο, μικρό, ασήμαντο, που για μένα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι δικό μου πρόβλημα, είναι η δική μου ζωή, θα το κάνεις καλύτερο. Αν δεν απαντάει, δεν έχει καμία τύχη στην αγορά. Δεν ξέρω αν απάντησα. Ναι, ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μινά. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρώ όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ καλές οι ομιλίες τους και μάθαμε πολλά πράγματα. Εγώ ήθελα να πω ότι έχουμε δει σε τουριστικούς προορισμούς και εδώ στην Κεφαλονιά ακόμα υπάρχουν μέρη τα οποία είναι πολύ τουριστικά το καλοκαίρι, υπάρχει κίνηση και το χειμώνα δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Ότι οι συνδέσεις στο ίντερνετ, οι εταιρείες δεν έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία γιατί βλέπουν μια εποχικότητα και υπάρχουν πολλοί τουρίστες αυτή τη στιγμή που μιλάμε που σε θέμα της δικτύωσης έχουν παράπονα. Το θέμα είναι, ίσως ο κ. Καρατζόγλου μπορεί να μου πει γι' αυτό. Πάμε τώρα σε μια αναβαθμισμένη, σε μια νέα τεχνολογία. Πάμε στο 5G. Θα μπορέσουν να λυθούν αυτά τα πράγματα? Γιατί στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά μέρη. Επειδή είναι μια αεροκατοικημένη χώρα, με έντονη εποχικότητα όμως. Για να μπορέσουν να εφαρμοστούν όλα αυτά που είπαν, πρέπει να έχουμε και καλό ίντερνετ. Θα μπορέσει να συμβεί πλέον με τη νέα τεχνολογία? Θα υπάρξουν αυτές οι επενδύσεις στις υποδομές και σε αυτά τα μέρη? Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ. Είναι μια πραγματικά προκλητική ερώτηση. Πριν την απαντήσω, να ευχαριστήσω τους συνομιλητές μου. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για 20 λεπτά και μετά για μια ώρα να καθίσω κι εγώ μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να μάθω πάρα πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα που άνοιξαν τους ορίζοντές μου. Τώρα, αυτό που αναφέρει ο συνονόματός μου είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα για την Ελλάδα. Και είναι υπαρκτό πρόβλημα γιατί έχουμε σε πολλά μέρη ο τουρισμός έχει μια εξαιρετικά περιορισμένη εποχικότητα. Δεν είναι δηλαδή τουρισμός των 6 μηνών, μπορεί να είναι τουρισμός του ενός μήνα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια
με μια δυσκολία στην στην επένδυση που χρειάζεται για να στηθούν υποδομές. Το βλέπουμε, το έχουμε δει πάρα πολύ στα θέματα, στους κινητούς, στα θέματα του roaming, για παράδειγμα, που μαζεύεται πολύ τουρισμός με το roaming, ιδίως με το δωρεάν roaming, αυξάνει πάρα πολύ κίνηση και χρειάζονται να στείλουν νέες υποδομές. Το 5G δεν περιμένω ότι θα δώσει κάποια λύση σε αυτό. Ενδεχομένως να επιτείνεται το θέμα, γιατί αυξάνονται στην κίνηση, η επίδραση της εποχικότητας θα γίνει πολύ πιο έντονη. Αν λοιπόν το καλοκαίρι έχουμε δεκαπλάσια κίνηση από το χειμώνα, αν αυτή η κίνηση διπλασιαστεί, η διαφορά αυτόματα θα αυξηθεί. Είναι καθαρά θέμα των παρόχων το πώς επενδύουν. Ούτε οι ρυθμιστικές αρχές, ούτε η πολιτεία μπορούν να παρέμβουν σε αυτό, αν και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος. Υπάρχει η λεγόμενη καθολική υπηρεσία, με την οποία γίνεται προσπάθεια όλοι οι κάτοικοι της επικράτειας να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Πλέον με το νέο πλαίσιο σε αυτό μπαίνει και η ευρυζωνικότητα, όπου συζητάμε για παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου με αυτό που λέμε λειτουργικό ευρυζωνικό διαδικτύο, με κάποια ελάχιστη ταχύτητα που δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, είναι όλη η προσπάθεια των εγχειρήμενη σε εξέλιξη, αλλά σίγουρα θα είναι από κάποια μεγαδιπιές και πάνω. Εάν εκεί που υπάρχει πικ το καλοκαίρι και μάλιστα για μικρές περιόδους, είναι πιθανόν να υπάρχει κάποια δυσκολία. Ενδεχομένως είναι... όμως, Μινά, να σε διακόψω, λόγω του δικτύου κορμού που στην ουσία στο 5G απαιτεί οπτική, είναι να βελτιώσει λίγο την κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ενδεχομένως δηλαδή να έχεις εκεί καλυτέρευση. Αν επενδύσει κάποιος στο 5G συγκεκριμένο κομμάτι. Όντως ήταν κάτι που ανέφερα, τα backhauling δίκτυα, δηλαδή για τη μεταφορά δεδομένων, όπου χρειάζονται πολύ ψηλότερες ταχύτητες. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση για κοινοτικές και κρατικές ενισχύσεις σε αυτό το τομέα. Το Resilience Recovery Fund θα δώσει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των δικτύων, οπότε ελπίζουμε ότι θα δώσει λύση. Πάντως, στοχεύσατε σε ένα σημείο που είναι πραγματικά ένας από τους κρίσιμους τομείς στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και βλέπω το δημοσταίνει να κουνά το κεφάλι του. Είναι και ένα σημείο ακριβώς που έχει μεγάλη σημασία στο branding. Ποια εταιρεία θα μπορέσει να πείσει ότι έχει καλύτερη ανταπόκριση σε αυτό που ζητά ο κόσμος, χτίζοντας υποδομές, στείνοντας κεραίες, αυτή στο τέλος θα κερδίσει και τη μάχη του branding και του marketing. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω λίγο σύντομα, δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω σε λίγο, γιατί κλειδώνουν τα χαρακτηριστικά του COVID, είναι ότι έχουν αλλάξει και συνήθειες και κλειδώνει το κτίριο, οπότε πρέπει να αποχωρήσω σε λίγο. Αλλά να πω λίγο όσον αφορά για το 5G, ότι καταλαβαίνουμε σωστά, δεν μιλάμε για πλήρη αντικατάσταση όλων των δικτύων από προηγούμενες γενιές σε 5G. Κυρίως σε αυτή τη φάση καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, οι οποίες χρειάζονται 5G. Άρα δεν μιλάμε για παντού να αλλάξουμε, να σκάψουμε ή να αλλάξουμε τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ώστε να παρέχουμε παντού 5G. Μινά, νομίζω κάτι τέτοιο, γιατί σε βλέπω κουνά στο κεφάλι σου, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Άρα εκεί πέρα που δεν θα υπάρχει ανάγκη για επένδυση, δυστυχώς η μόνη λύση είναι αυτή που ανέφερε η Αγγελική. Δηλαδή, επειδή όντως θα υπάρξει κάποια αναβάθμιση, είτε με οπτικές σύνες είτε κάτι άλλο, θα δούμε κάποια βελτίωση. Αλλά το 5G δεν φέρνει μια οριζόντια αναβάθμιση όλου του δικτύου και χρήση όλων των 5G υπηρεσιών από όλο τον κόσμο ξαφνικά.
Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει γενικώς. Υπάρχουν κάποια use cases τα οποία αναφέραμε, τα οποία όντως χρειάζονται 5G. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει κάποια βελτίωση, αλλά όχι αυτή που φανταζόμαστε. Δεν ξέρω, Μινά, άμα έχω καταλάβει καλά τι γίνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πολύ καλά έχεις καταλάβει. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η χρόνη εγκατάσταση δικτύων στο 5G είναι πολύ σύντομη. Μιλάμε σε 3 χρόνια κάλυψη το 60% του πληθυσμού, σε 6 χρόνια το 90%, οπότε μιλάμε για ένα εκτεταμένο δίκτυο. Βεβαίως το δίκτυο 4ης γενιάς παραμένει. Πιο παροχημένα δίκτυα 3ης γενιάς μπορούμε να τα δούμε να εγκαταλείπονται σιγά σιγά. Βεβαίως όταν μιλάμε για τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, εάν αυτοί έχουν συνηθίσει από τις χώρες τους υπηρεσίες 5ης γενιάς, θα περιμένουν να τις δουν με ψηλότερες ταχύτητες, με γρήγορες εφαρμογές, που σημαίνει στα τουριστικά μέρη περισσότερο επίσης microcells, δίκτυα, ραδιοδίκτυα που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την κίνηση, αλλά και δίκτυα backhauling που θα μπορούν να την εξυπηρετήσουν μετά προς το δίκτυο κορμού. Οπότε ναι, μεγάλο μέρος του κόσμου συνεχίζει να χρησιμοποιεί δίκτυα 4G, αλλά ειδικά στον τουρισμό ίσως δεν θα έπρεπε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι τουριστών να έρθουν με προσδοκίες για πιο γρήγορα δίκτυα. Τους νομάδες δεν παίζει ρόλο, κύριε Καρατζόγλου. Σε όλη αυτή τη συζήτηση για τους νομάδες, οι οποίοι καλούνται να έρθουν στη χώρα να δουλέψουν εδώ κτλ. Δηλαδή, χωρίς τέτοιες υπηρεσίες. Ωραία, είναι ωραία να ξυπνάω και να είμαι στη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά. Τέλεια, και να δουλεύω από εκεί, αλλά να μπορώ να δουλεύω. Γιατί αλλιώς τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει. Να πούμε όμως, είναι μία τεχνολογία, έτσι. Υπάρχει συνδυασμός από τεχνολογίες που μπορείς να χρησιμοποιείς για να επιτύχεις κάποιο αποτέλεσμα, έτσι. Άρα βλέπεις τι έχεις, τι ανάγκες έχεις και το πρώτο πρέπει να το προσαρμόσεις σε αυτά που έχεις, έτσι, για να υπάρχουν λύσεις κάπως. Ο Δημοσθένης άγγιξε και ένα σημείο που θεωρώ θα μπορούσε να είναι και μία στρατηγική στόχευση της χώρας τα επόμενα χρόνια. Οι νομάδες, οι ψηφιακοί νομάδες που μπορούν να έρθουν στη χώρα για το κλίμα, για όλα αυτά που προσφέρει η Ελλάδα, για να δουλέψουν από εδώ, και μπορεί και αυτό να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού branding. Με βλέπετε, χαμογελάω λίγο. Συζητούμε πολύ συχνά το πώς θα φέρουμε τους ξένους στην Ελλάδα και κοντεύουμε να φύγουμε εμείς. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Σίγουρα οι επενδύσεις έχουν νόημα εκεί πέρα που υπάρχει υπερσυγκέντρωση κόσμου, έτσι, για να κάνουν το payback. Αλλά ίσως θα μπορούσαν να γίνουν και στοχευμένα επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν περισσότερο τουρισμό. Τώρα για τους νομάδες, έχει ανακύψει το θέμα του τον τελευταίο καιρό, που όλοι σκέφτονται λόγω COVID να δουλεύουν σε ένα εξωτικό μέρος. Και εγώ, να πω την αλήθεια, στη Χαβάη θέλω να πάω. Έχω πάει πριν από 2 χρόνια και την ερωτεύτηκα. Αλλά εκεί πέρα σίγουρα έχουν καλό ίντερνετ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, κύριε Χατζημισιόν. Εγώ μια χαρά είχα. Εντάξει, όχι παντού, αλλά... Μένες πολιτείες δεν φημίζονται για το καλό της όλη και όλα, δηλαδή. Εντάξει, αλλά... Χαβάη είναι μια άλλη κατάσταση. Ας μην έχω ίντερνετ εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων, όντως και αυτή είναι μια λογική. Μακάρι να υπάρχει κάποιο σχέδιο τέτοιου είδους στην Ελλάδα, το οποίο θα υλοποιηθεί και θα φέρει σε κάποια συγκεκριμένα μέρη τουλάχιστον κάποιο κόσμο ο οποίος θα δώσει και κάποια αξία τους μήνες που δεν υπάρχει τουρισμός. Έτσι, γιατί λόγω της κατάστασης καταλαβαίνουμε ότι όντως υπάρχουν μέρη τα οποία έχουν πάρα πολύ λίγους μήνες τουριστικής περίοδου, οπότε δεν ξέρω αν αρκεί αυτό εδώ. Και επίσης είναι και η στόχευση, νομίζω, παρόλο που δεν είμαι ειδικός στον τουρισμό, νομίζω το έχετε καταλάβει, αλλά η στόχευση της χώρας γενικώς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε 12 μήνες, αλλά σίγουρα πρέπει να μπούμε στη λογική να έχουμε περισσότερους μήνες τουρισμού. Αλλή μονάμα στη χώρα μας τώρα δεν επικαλούμαστε τον καιρό ή κάποια άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, ο κύριος Μπουχάλης... Θέλω να σας δείξω μία φωτογραφία. Και νομίζω αυτή η φωτογραφία θα απαντήσει σε κάποιον που ρώτησε προηγουμένως ποια είναι η επιτυχία του branding. Και είναι μια φωτογραφία που έχω βγάλει στην Κίνα, στο Γκουανγκσού. Το Γκουανγκσού είναι... Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Ναι, ψέρε. Βλέπετε τη φωτογραφία. Ναι. Βλέπετε αυτή την ουρά. Ναι. Αυτή η ουρά, λοιπόν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν στην ουρά για να πάρουν τσάι από το Χέιτι.
σε μια τεράστια πλατεία στην οποία είχε περίπου 10 διαφορετικά μαγαζιά που πουλάγανε τσάι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένανε στην ουρά για 2 ώρες με την ομπρέλα για να πάρουν τσάι από το HIT. Αυτή είναι η επιτυχία του branding και αυτή είναι η επιτυχία του προϊόντος. Λοιπόν, η επιτυχία λοιπόν για μένα του branding είναι όταν περιμένουν οι άνθρωποι να σου δώσουν χρήματα. Σε παρακαλούν να σου δώσουν χρήματα. Δεν τους παρακαλάς εσύ να έρθουν να πάρουν το τσάι σου. Σε παρακαλάνε. Όταν λοιπόν το είδα αυτό, είπα, ρε παιδιά, μα τι γίνεται εδώ. Μου είπαν ότι αυτό είναι πάρα πολύ famous το μέρος, είναι πάρα πολύ διάσημο, γιατί κάνει ένα εξαιρετικό τσάι, το οποίο, μα λέω, είναι δυνατόν να περιμένει κάποιος 2 ώρες κάτω από την ομπρέλα για να πάρει αυτό το τσάι. Και μου είπαν, ναι, είναι. Και λέω, μα δεν μπορούμε να πάρουμε τσάι από κάπου αλλού. Όχι, μου λένε, από εκεί θα πάρουμε τσάι. Λέω, κοιτάξτε, 2 ώρες κάτω από την ομπρέλα για να πάρουμε τσάι δεν γίνεται, έτσι. Μην ανησυχείς, μου λέει. Βγάλαν λοιπόν το application και παραγγείλαν ένα περιμενητή, πώς τους λέτε αυτούς. Αυτούς που έρχονται και περιμένουν στην ουρά. Έτσι. Τον πλήρωσες λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο 10 ευρώ για να περιμένει στην ουρά μια μισή ώρα για να πάρει τσάι και να μας το φέρει, μας έστειλε μήνυμα, πήρα το τσάι σας, θα σας το φέρω όπου θέλετε. Γιατί τι είχε γίνει τώρα, είχαν σκεφτεί όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Και υπήρχε ολόκληρη παροχή αυτού του πράγματος. Ξαναλέω, δεν είναι, επειδή έχουμε ανθρώπους που σχεδιάζουν τεχνολογία, δεν είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ο facilitator, είναι το πώς, how you make it happen. Έτσι. Το εργαλείο. Το εργαλείο. Πρέπει όμως να καταλαβαίνεις τι θέλει κάποιος. Και πρέπει να καταλαβαίνεις και την τεχνολογία, και αυτή είναι η δικιά μου δουλειά, για να καταλάβεις τι μπορείς να δώσεις σε κάποιον να θέλει. Γιατί πολλοί άνθρωποι, άμα δεν έχουν την τεχνολογία, δεν έχουν την εμπειρία της τεχνολογίας, δεν ξέρουν τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και νομίζω ότι εδώ, που, και επειδή πολλά καινούργια παιδιά με ρωτάνε, μα καλά και τι θα κάνω εγώ και θα βρω δουλειά κτλ., εδώ είναι η πραγματική ευκαιρία να δημιουργήσουμε καινοτομία και να δώσουμε στους ανθρώπους, στους τουρίστες στη δικιά μου την περίπτωση, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη αγορά, προϊόντα τα οποία πραγματικά θα περιμένουν εκεί για να το πληρώσουν και θα είναι πιστοί για μας. Να πω απλά πράγματα, έτσι, vegetarian, πώς το λένε, χορτοφάγοι, τεράστια τέτοια, γλουτένι, προϊόντα χωρίς γλουτένι, τεράστια. Free from γενικά. Γλυκά για διαβητικούς, τεράστια αγορά, έτσι, 15% του κόσμου έχει διαβήτη, έτσι. Εμείς βγάζουμε το γαλακτομπούρικο με όση ζάχαρη μπορούμε να το βγάλουμε, έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι να μας βρει αυτόν ο οποίος είναι διαβητικός και να του πει ότι πάρε το γαλακτομπούρικο, το οποίο δεν θα σε σκοτώσει, έτσι, γιατί το έχω σχεδιάσει έτσι και στο φέρνω και θα έρθει και θα είναι εκεί. Αυτές είναι οι καινοτομίες λοιπόν που μας πάνε μπροστά. Να καταλαβαίνουμε τον πελάτη, την ανάγκη του πελάτη, πριν να την καταλάβει ο ίδιος ο πελάτης. Και να του έχουμε τη λύση πριν από το πρόβλημα. Εκεί κερδίζεις. Σε μια χώρα που η βασική της διατροφή έχει σαν άξονα τα λαδερά, που είναι ο ορισμός του vegan, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορείς σαν χώρα γαστρονομικά, σαν γαστρονομικό τουρισμό, να αξιοποιήσεις ακριβώς αυτό το εξαιρετικά ανερχόμενο, πάρα πολύ άνετο στο να δαπανίσει χρήματα κοινό. Γιατί εμείς το είχαμε από πάντα. Τα συγκεκριμένα σχετικά ήταν από πάντα. Ξέρεις, Δημοσθένη, δούλευα με κάποιον αρκετά σημαντικό σεφ σε ένα ξενοδοχείο και προσπαθούσα να τον βοηθήσω. Και του είπα ότι θα πρέπει να βγάλει vegetarian, γιατί η χορτοφαγία είναι μια τεράστιο τρέν και βεβαίως όλοι οι Γερμανοί, ο Χάνς που έρχεται, είχε κυρίως Γερμανούς, έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Και δεν μπορούσε να το καταλάβει ο άνθρωπος. Μου λέει, δεν μπορώ να μην βγάλω κρέας. Και του είπα την εξής ατάκα, του λέει, η μαμά σου έφτιαχνε μυστήσιμα. Ναι, μπράβο, του λέω. Μυστήσιμα θα βγάζεις. Αμέσως μετά το κατάλαβε. Έτσι. Αλλά έχουμε κλειδώσει ορισμένα πράγματα. Και δεν καταλαβαίνουμε τα απλά πράγματα. Προσπαθούμε να τα κάνουμε πάρα πολύ πολύπλοκα και δεν καταλαβαίνουμε τα απλά.
Ωραία. Επειδή πρέπει να κλείσουμε στις 9, να πάμε ένα γύρο πολύ γρήγορα. Νομίζω είχα δει μια ερώτηση από την Άννα που περίμενε ώρα. Άννα, θες να κάνεις την ερώτησή σου? Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτό ήθελα να πω ότι κατά την εμπειρία του χρήστη με το προϊόν, δηλαδή την ώρα που διαμορφώνεται το brand, έτσι ώστε να σχηματιστεί η γνώμη από την εμπειρία χρήσης του προϊόντος, εκεί πέρα λοιπόν διαπιστώνουμε πολλές φορές απόκληση από το προϊόν που μας είχε φέρει η τεχνολογία, η πληροφορία δηλαδή. Για παράδειγμα, πάμε σε ένα κατάλημα που έχουμε δει καταπληκτικές, υπέροχες εικόνες στο booking και σε άλλες πλατφόρμες και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι δεν έχει καμία σχέση το κατάλημα στο οποίο πηγαίνουμε με αυτό το οποίο βλέπουμε. Άρα λοιπόν το brand εκεί πέρα και το καταναλωτής να ανατρέψει την εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την τεχνολογία. Μαύρο αυτό ακριβώς για το brand. Ακριβώς εκεί του κάνει 500 reviews και στο booking και στο TripAdvisor κτλ. Και τελείωσε το brand εκεί, πέθανε. Γι' αυτό είπα στην παρουσίαση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα, αν και έχουμε απίστευτα εργαλεία να στήσει μάρκα. Γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αυτό και που είναι λέμε ακόμα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Αυτό που λέμε λοιπόν, ειδικά, ειδικά στον τουρισμό και όταν τυχαίνει να έχω επαγγελματίες του τουρισμού απέναντι, τους λέω ότι είναι χίλιες φορές καλύτερο να είσαι under-promised και over-delivered παρά να είσαι over-promised και under-delivered. Δεν θα στο συγχωρήσει. Όπα, πάμε να βήμα πίσω. Γιατί έρχεται. 350 μέρες το χρόνο ο Hans είναι στο Düsseldorf, 9 με 5, έξω βρέχει και χιονίζει. Ονειρεύεται τις 15 υπερπολίτιμες μέρες που θα έρθει εκεί που είστε εσείς να φάει αυτό που τρώτε, να ζήσει αυτό που ζείτε, να κολυμπήσει εκεί που κολυμπάτε. Αυτές οι 15 μέρες θα τον βοηθήσουν να ζήσει τις υπόλοιπες 350 που έρχονται και να θυμάται αυτά που έζησε. Τουρισμός είναι εμπειρία που ζω και ανάμνηση που παίρνω μαζί μου. Απλά, έτσι. Μαύρο φίδι που έφαγε στον προορισμό που του χάλασε αυτές τις 15 υπερπολίτιμες μέρες. Τόσο απλά. Ακριβώς έτσι. Να το κάνουμε όμως και ακόμα λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Δεν είναι προϊόν, είναι εμπειρία η οποία είναι δυναμική. Δεν είναι μόνο στο καταναλωτής. Ο καταναλωτής πηγαίνει με την οικογένειά του, με την κόμενά του, με τη μαμά του, με το φίλο του. Άρα το consumer behavior που ξέρουμε και διδάσκουμε στο marketing δεν είναι σωστό. Γιατί το consumer behavior στον τουρισμό είναι ένα δυναμικό πράγμα το οποίο έχει να κάνει με όλους τους άλλους. Με είδε ο διπλανός, άρα θα έπρεπε να πάρω καλύτερο κρασί από το κρασί που πήρα, έτσι. Έχει να κάνει με 500.000 άλλα πράγματα. Και άρα είναι η συνδημιουργία της εμπειρίας. Γι' αυτό φωνάζω εγώ τη συνδημιουργία. Είναι αυτό που λέμε το co-creation of value, αξίας και εμπειρίας, η οποία είναι δυναμική και η οποία είναι dependent στο context, εκείνη τη στιγμή, με ποιον είσαι, γιατί είσαι και τι προσπαθείς να βγάλεις. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο περισσότερος κόσμος, όταν ταξιδεύει, δεν ξέρει πού πηγαίνει. Πηγαίνει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Εάν πας λοιπόν εσύ από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα, οκ, μια χαρά. Αν σε πάω όμως στην Κένια, δεν ξέρεις τι θέλεις να φας. Αν σε πάω στην Κορέα, στη Σεούλ, δεν μπορείς να διαβάσεις κανένα δρόμο στα κορεάτικα, γιατί ούτε καν δεν βγάζεις άκρη. Ούτε, όπως ο Γερμανός δεν μπορεί να βγάλει στα ελληνικά, εσύ δεν μπορείς να βγάλεις στην Κορέα, έτσι. Άρα είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι εντελώς δυναμική και εδώ η τεχνολογία έρχεται και μας βοηθάει, γιατί μας δίνει τα εργαλεία να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη στη δικιά του γλώσσα, όχι μόνο την γλώσσα που μιλάει, αλλά με και τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται. Υπάρχει ένα paper που έχουμε κάνει για την τυπολογία των πελατών όταν ταξιδεύουν. Υπάρχουν πελάτες που όταν φτάνουν στον προορισμό κλειδώνουν το κινητό τους στο safety box και το παίρνουν 14 μέρες μετά. Yes. Υπάρχουν πελάτες στο ίδιο ξενοδοχείο οι οποίοι έχουν το κινητό τους στο τσεπάκι και ζητάνε να τους φέρεις charger στην παραλία, γιατί δεν μπορεί να είναι στην παραλία χωρίς κινητό και χωρίς φορτισμένο. Εγώ είμαι αυτός. Έτσι. Λοιπόν. Είναι τελείως διαφορετικοί οι πελάτες, όλοι στο ίδιο μέρος. Και όσο το θέμα της υποδομής που είπαμε με τον κύριο Καρατζόγλου προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή σε ένα ξενοδοχείο υπολογίζουμε 10, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου υπολογίζουμε 10 συσκευές συνδεδεμένες. 10.
Δεν είναι ένας πελάτης σε ένα internet connection, είναι 10 σε ένα δωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι data τρώμε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να κάνω εγώ πολύ γρήγορες ερωτήσεις που έχω μαζέψει. Πρώτα απ' όλα, οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε την ερώτηση 21 Απριλίου. Κύριε Μπούχαλη, τι προβλέπετε για τον τουρισμό φέτος? Να καταγραφεί, παρακαλώ, η πρόβλεψη. Δεν υπάρχουν προβλέψεις φέτος. Υπάρχει, είπαμε, μικρά καλάθια. Κρατάμε μικρά καλάθια. Κρατάμε τις μηχανές πολύ ζεστές. Εξαρτούνται όλα στο σφύριγμα. Μέχρι να σφυρίξει η χοντρή κυρία που λέμε στην Αμερική, όλα παίζονται. Τον Δεκέμβρη ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξο. Αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά απεσιόδοξο. Προσευχή, σύνεση, να φύγουμε από τις πλατείες, να κρατάμε τις αποστάσεις και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να κάνουν τη δουλειά τους ακούγοντας τα πράγματα. Δεν είμαστε κουρασμένοι. Κουρασμένοι, όποιος είναι κουρασμένος θα στείλει κάποιον να διασωληνωθεί. Ας το καταλάβουμε αυτό και θα πάει γενικότερα. Και μία τελευταία ερώτηση. Που, συγγνώμη, Δημοσθένη. Είπα, οι νοσηλευτές είναι κουρασμένοι. Οι μόνοι που δικαιούνται να λένε ότι είναι κουρασμένοι είναι νοσηλευτές και οι γιατροί, κανένας άλλος. Σωστά. Τελευταία ερώτηση. Μιλάμε για 5G και αύξηση των data γενικά, αλλά κάπου διάβασα ότι η χώρα μας είναι από τις πιο ακριβές στα data. Αυτό προβλέπετε ότι θα αλλάξει με το 5G? Θα πέσουν κάπως οι χρεώσεις? Με αυτά, που κάνουμε, ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτά που κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ ο Χάνς για παραπάνω από 15 μέρες. Αλλά νομίζω πιο ειδικό είναι ο Μινάς να μας πει, γιατί εγώ ασχολούμαι περισσότερο με το τεχνολογικό κομμάτι, αλλά εδώ πέρα όντως υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό εξίσου με την τεχνολογία. Νομίζω, Μινά, έχεις τον κύριο λόγο σε αυτό. Yes. Μέσα είναι μια μεγάλη ιστορία και η παρακολούθηση των τιμών και η μέτρηση του πότε οι τιμές είναι χαμηλές, ψηλές και η σύγκριση διαφορετικών χωρών είναι επίσης ένα δύσκολο αντικείμενο. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω με βάση αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Digital Economy and Society Index. Πρακτικά τι λέει? Αν δούμε στην κινητή τηλεφωνία, η Ελλάδα είναι από τις οικονομικές χώρες όταν μιλάμε για data-only υπηρεσίες και σε σχετικά καλές τιμές όταν μιλάμε για χαμηλά πακέτα, δηλαδή πακέτα με σχετικά λίγα δεδομένα. Είναι όμως ακριβή όταν πηγαίνουμε σε πακέτα με ψηλά δεδομένα. Στις σταθερές υπηρεσίες η Ελλάδα είναι σχετικά οικονομική σε χαμηλές ταχύτητες, είναι όμως πιο ακριβή όταν πηγαίνουμε σε ψηλές ταχύτητες. Πρακτικά αυτό τι λέει? Λέει ότι ο ανταγωνισμός, μάλλον, λέει, νομίζω θα κοιτάξω τον Δημοσθένη τώρα, ότι αυτό που ζητάει ο κόσμος ή πιθανόν αυτό που προωθούν οι εταιρείες βρίσκεται πιο πολύ, όχι τόσο στις premium υπηρεσίες, όσο στις πιο βασικές υπηρεσίες. Μπορεί αυτό με το 5G να αλλάξει? Είναι πολύ πιθανό. Μπορεί με το 5G να δούμε και εντελώς διαφορετικά μοντέλα χρέωσης? Και αυτό επίσης είναι πιθανό. Πριν τα δούμε όμως, είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε. Πάντως, κύριε Καρατζόπουλο, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, το συγκεκριμένο θέμα στη χώρα είναι πραγματικά ζήτημα. Έχουμε εντυπωσιακά χαμηλό downloading applications από ξένους που θα τους ήταν χρήσιμο, διότι φοβούνται ακριβώς τι χρεώσεις θα βρουν μόλις γυρίσουν σπίτι τους. Η χώρα γενικά έχει μια τέτοια φήμη σχετικά ακριβής χώρας στην κατανάλωση data. Όσον αφορά ξένους που έρχονται στην Ελλάδα και ιδίως τουρίστες, αν μιλάμε για τουρίστες, δεν υπάρχει καμία σχέση. Ο τουρίστας έχει το δικό του κινητό, έχει τη δική του συνδρομή στη χώρα που είναι. Στην Ελλάδα χρησιμοποιεί δεδομένα με τις χρεώσεις του δικού του παρόχου, χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση, όπως προβλέπουν και κανόνες περιαγωγής. Συνεπώς, το αν έχουμε λίγο ή πολύ download, αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με το αν υπάρχει με τις υποδομές και όχι με τις τιμές. Καλά. Οι τιμές έχουν να κάνουν κυρίως με τους Έλληνες χρήστες ή ενδεχομένως
με ξένους που έρχονται να μείνουν μόνιμα εδώ. Και λίγο πολύ είναι, η κατάσταση είναι σκιαγραφείται σε αυτά που σας είπα. Υπάρχουν κάποιες, ακούω τελευταία για ισχυρισμούς για ακρίβεια, η εικόνα είναι κάπου είμαστε ακριβοί, σε κάποια κομμάτια είμαστε ακριβοί, σε κάποια άλλα είμαστε πιο φθηνοί. Αυτό δείχνει που περίπου βρίσκεται η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων. Ωραία. Να δώσω πάρα πολύ σύντομα για 15 δευτερόλεπτα το λόγο στον καθένα, να καταλήξουμε στον πρόεδρο για να κλείσουμε. Να πάμε λίγο με τη σειρά. Μάλλον όχι, να πάμε ανάποδα, γιατί μην ξαναπάμε να τελειώσουμε τον κύριο Καρατζόγλου. Πάμε λοιπόν, Δημοσθένη, ο κύριος Μπρούσαλης, ένα κλείσιμο. Εγώ το περιμένω το 5G και θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό σε ό,τι έχει να κάνει με τις μάρκες, με το επιχειρήν, με το εμπόριο, με τον τουρισμό, ειδικά στη χώρα μας που συχνά είναι εντάσεις υπηρεσίας. Ο τουρισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γύρω από τον τουρισμό κινούνται πάρα πολλοί τομείς της οικονομίας, δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Επηρεάζονται, θεωρώ ότι θα είναι ένας τεράστιος καταλήτης και πολύ σημαντικός. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα θα πω αυτό που είπε ο κ. Καρατζόγλου προηγουμένως. Λοιπόν, ωραία. Ο κύριος Μπούχαλης. Κύριε Μπούχαλη, ένα κλείσιμο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δημοσθένη και νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλές καινοτομίες τις οποίες δεν έχουμε σκεφτεί καν. Νομίζω ότι θα βγουν υπηρεσίες και πράγματα τα οποία δεν έχουμε σκεφτεί καν και νομίζω ότι το 5G θα είναι απελευθερωτικό. Δηλαδή αυτό είναι, αν θέλετε, στο μυαλό μου ο ορισμός του 5G. Απελευθέρωση από το desk ουσιαστικά, έτσι, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα με augmented reality. Εκεί είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα παίξει τεράστιο ρόλο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε guiding, personalized guiding σε πραγματικό χρόνο, με τελείως personalized πράγματα. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλές εφαρμογές και όλο αυτό το οποίο έρχεται, το τσουνάμι της τεχνολογίας που έρχεται, και το οποίο θα χρησιμοποιήσει το 5G σαν υποδομή, από artificial intelligence, machine learning, autonomous devices, όλα αυτά που θα έρθουν μαζί, θα αλλάξει τελείως ο τουρισμός. Τελείως όμως. Όχι στο το τι θέλει να κάνει ο κόσμος, ότι θα θέλει να πάει στην παραλία, θα θέλει να πάει να δει αρχαιολογικούς χώρους, θα θέλει να είναι με τον άνθρωπό του, αλλά θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνει. Και όποιος είναι καινοτόμος, θα πάει μπροστά και θα πάρει τα benefits. Όποιος δεν είναι, θα μείνει έξω και θα βγει εκτός αγοράς. Και βεβαίως θα δούμε πολλούς ανθρώπους εκτός της αγοράς του τουρισμού να μπουν μέσα και να πάρουν μερίδιο της αγοράς, γιατί θα είναι πολύ πιο καλοί στο να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του τουρίστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του τουρίστα και να βλέπουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να απαντήσει τις ερωτήσεις του πριν να τις κάνει. Δηλαδή και να δώσει την υπηρεσία, την υπηρεσία, το co-creation της υπηρεσίας, το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Γι' αυτό, αν δουλέψουμε μαζί οι τεχνολόγοι με τους τουρίστες, νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες. Σωστό. Και αν είναι να βγει ένα μήνυμα και από τη σημερινή μας κουβέντα, αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα. Η συνεργασία αυτών που ασχολούνται με τεχνολογία με τους ανθρώπους του τουρισμού και του marketing. Αυτό και με edge, πώς το λέμε, με competitive edge, με ακμή του δόρατος, την καινοτομία πάνω εκεί σε αυτά που είπε ο Δημοσθένης, δηλαδή πώς, τι θέλουμε στον πελάτη να του δώσουμε. Πολύ ευχαριστούμε κύριε Μπούχαλη. Να πάμε στον κύριο Χατζημίσιο για ένα κλείσιμο. Περικλή. Να απαντήσω εγώ με τη διαφάνεια που είδαμε πριν, αλλά για λίγα δευτερόλεπτα, και μάλιστα να απαντήσω στην πρόκληση και στην πρόσκληση. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους τομείς που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Μπούχαλης, ο Δημήτρης. Να συνδυάσουμε την τεχνολογία με τον τουρισμό, με τις μετακινήσεις, γενικώς με την κινητικότητα των ανθρώπων όταν θα το επιτρέψει η πανδημία, και να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες τις οποίες δεν έχουμε φανταστεί ότι μπορεί να μας είναι χρήσιμες, με τρόπο που δεν έχουμε φανταστεί φυσικά. Γιατί μιλήσαμε για καινοτόμες προσεγγίσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό απαιτεί γνώσεις και από τα δύο αντικείμενα, και της τεχνολογίας και του τουρισμού,
Δεν ξέρω ποιος θα κάνει καλύτερη τη δουλειά. Ένας πληροφορικός ο οποίος έχει διδαχτεί τουρισμό σε ένα μεταπτυχιακό ή το ανάποδο. Ευχαρίστως να συζητήσουμε κάποιο κοινό μεταπτυχιακό, θα έλεγα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και... Εγώ είμαι το interface. Αυτή ακριβώς τη δουλειά κάνω. Έτσι. Το interface μεταξύ των διαφόρων. Έτσι. Και Φυστά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα όλους, αλλά βλέπω και πίσω το background του Bournemouth και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Νοσταλγία. Περιμένουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χατζημίσιο. Τον κύριο Καρατζόγλου. Εγώ να κλείσω δανειζόμενος μια φράση ενός από τους συνομιλητές. Αν σχεδιάσουμε μπορούμε και ξαναμπορούμε και ξαναμπορούμε και ξαναμπορούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο στην συντονίστρια, τη συνάδελφο, την κυρία Σγόρα, για να δώσει αυτή στη συνέχεια στον κύριο Πρόεδρο και να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ όλους σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα. Στο επανειδήν, ελπίζω να ξαναβρεθούμε σύντομα και να μιλήσουμε για τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Αγγελική. Να ευχαριστήσω και εγώ τους ομιλητές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες τους. Σίγουρα η τεχνολογία δεν είναι πανάκια. Σίγουρα θα πρέπει να ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και λύσεις πάντα, αν τα βάλουμε κάτω, σίγουρα θα μπορέσουμε να βρούμε σε διάφορα προβλήματα και προκλήσεις που συζητήθηκαν κιόλας. Κύριε Πολυκαλά. Ναι. Εγώ να ξεκινήσω να ευχαριστήσω τους φοιτητές που ήταν μαζί μας και αυτοί που ήταν μέσα από το YouTube και μέσα από το Zoom. Να συνημερώσω ότι κρατήσατε αμείωτο το ενδιαφέρον, βλέποντας τους αριθμούς που μας παρακολουθούν και από το YouTube και από εδώ, οι αριθμοί είχαν αυξητική τάση, άρα ελπίζω να είχαμε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για ένα σεμινάριο για το κοινό, για τους φοιτητές μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πολλά από τα θέματα που αγγίξατε είναι περιεχόμενο το οποίο προσπαθούμε και εμείς να το διδάξουμε στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό που έχουμε στο τμήμα. Να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους μου, τον κύριο Κονιδάρη και την κυρία Σγόρα, για την άψογη οργάνωση του σεμιναρίου. Και πολλά ευχαριστώ στους ομιλητές που μας κάνατε την τιμή να είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε υπό κανονικές συνθήκες τώρα να μπορούσαμε να σας έχουμε κοντά και να πηγαίναμε έξω για ένα φαγητό, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν λέω να θα σας στείλουμε bitcoin. Θα κρατήσω το δώρο αυτό σε ένα επόμενο σεμινάριο που θα είστε κοντά μας, θα είμαστε μαζί. Οπότε λέμε στο επανειδήν και εύχομαι αυτό να είναι από κοντά, να επανέλθει η κανονικότητα γρήγορα και να ξαναζήσουμε αυτό που ζούσαμε. Σας ευχαριστώ όλους. Και συγχαρητήρια σε όλους για σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλά παιδιά, καλή γνώμη. Γεια σας. Καλή ανταμόσχευση. Καλό βράδυ.